Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα για όσους σηκώθηκαν τώρα ή πριν από λίγα λεπτά. Καληνύχτα σε όσους πάνε να κοιμηθούν. Υπάρχουν και αυτοί, αγαπητοί. Φυσικά και υπάρχουν. Υπάρχουν και αυτοί. Είναι τι, τους ξεχνάμε καθημερινά. Δηλαδή, αν είσαι φύλακας και δούλεψες 12 με 12 το 12ωρο, είναι η ώρα που θα πέσεις για ύπνο. Φυσικά. Οπότε, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα σε όλους. Πάω 24 και σήμερα. 5η 25 Ιουλίου. Κοντεύουν οι μέρες για να επιστρέψουμε όλοι στην Τούμπα. Ναι, ρε, στεριά, φτάνει πια τώρα με αυτά τα φιλικά και με την προετοιμασία. Δεν μπορώ άλλο. Θέλουμε λίγο παιχνίδι. Να υποδεχτούμε τον αίτη, τον πρωταθλητή και τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Να υποδεχτούμε. Στην πόλη. Στο γήπεδο. Α! Ναι, εντάξει, με αυτή την έννοια, ναι. Σε ένα ιστορικό ματς. Σε ένα μάλλον ακόμα ιστορικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Χαφ πήρατε, τι θα γίνει. Πήραμε. Δεν βλέπω. Εσύ, τι είναι στο host. Δεν βλέπω ανακοίνωση. Θα βγει. Θα βγει, είσαι σίγουρη. Σίγουρη δεν είμαι ποτέ μέχρι να δω μία ανακοίνωση να βγαίνει. Αλλά εντάξει, είναι εκεί. Αφού είπε και τραγούδι ο Εσίτη. Και τι βρίσκει. Στο καραόκι. Ωραίος. Ωραίος είναι. Έχει το ρυθμό μέσα του. Κάποιοι άλλοι δεν τη βρίσκουν στο τραγούδι. Ναι, να μην θίξουμε τώρα πρόσωπα. Ναι. Και κάτι επιλογές μουσικές δεν είναι πολύ επιτυχημένες. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Περιμέναμε κάτι καλύτερο από ορισμένους παίκτες του ΠΑΟΚ στη βραδιά. Οι Βραζιλιάνοι το ζήσαν, εντάξει. Και χορό και Ενρίκε και Μάτος, Ροντρίγκο όλοι. Ο Καντουρί το κλασικό αυτό γαλλικό του στυλ, το αργό, όχι. Οι Έλληνες το μαμά, όχι. Τι ωραία ρε παιδιά, μπράβο, πολύ καλή επιλογή. Είχε ενδιαφέρον. Καλά περνάει η ομάδα, παρά την αφόρητη ζέστη. Σε μια χώρα που δεν δουλεύει πολύ το air condition γενικότερα, ούτε καν τα ψυγεία. Άλλο και αυτό. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι δίνουμε μάχη να έχουμε στα δωμάτια ψυγεία και ποτέ δεν κερδίζουμε σχεδόν. Δεν δουλεύουν την ψήξη στην Ολλανδία. Η ομάδα προχωράει. Ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς να συνεχιστεί έτσι. Είχαμε και την επιστροφή του Βέρμπλουμ. Είχαμε και το καραόκι πάρτι. Προετοιμάζεται η ομάδα για τα δύο τελευταία φιλικά και να επιστρέψει σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο παιχνίδι με τον Νέαντα 6 Αυγούστου στις 8. Ημέρα Τρίτη. Στέργιο, θεωρώ ότι άμα συνεχιστούν αυτές οι θερμοκρασίες που έχουν τώρα στην Ολλανδία, μπορεί στην Ελλάδα 6 Αυγούστου να έχουμε πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι θα έχει 13 Αυγούστου στο Άμστερνταμ. Ναι, κάτι αλλάζει στην Ολλανδία τελευταία χρόνια. Γιατί, τι γίνεται. Χθες έφτασε μέχρι 37. Ναι. Δεν είναι λίγο σοκαριστικό. Πέρα από την πλάκα, μήπως θα πρέπει σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ να αλλάξει τοποθεσία προετοιμασίας. Γιατί δεν είναι μόνο το φετινό και πέρσι είχε πάρα πολύ ζέστη και δεν έχει καμία σχέση το κλίμα με το κλίμα το 2012, το 2013, το 2014 που κυριολεκτικά ανά μισή ώρα άνοιγαν οι ουρανοί για 10 περίπου λεπτά. Ξανά ήλιο, ξανά βροχή, ξανά ήλιο, τώρα μόνο ήλιο. Είχε και πέρσι τόσο πολύ ζέστη ή ήταν καλύτερα τα πράγματα? Δεν είχε τόσο πολύ, αλλά είχε ζέστη. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάτσει στον ήλιο πολλή ώρα. Δύσκολο. Έψαχνε στη σκιά. Μα σου λέω, το σκεφτόμουν χθες. Λέω, έχει γούστο να έχει καλύτερο καιρό εδώ και πιο μεγάλη θερμοκρασία. Ναι, αγάπη, λιώνουν οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο. Δεν προσέχουμε την γη. Στέλνουμε και τέτοια μηνύματα τώρα. Η υπεθέρμανση του πλανήτη. Έλα, Στέργιο, πες το λίγο. Ποια υπεθέρμανση, πάρτε ένα χάφι εκεί τώρα. Μα νοιάζει πολύ. Πήραμε ρε στην Ολλανδία, είναι. Τι θέλει τώρα. Α, τώρα θα αρχίσουμε να λέμε πάρετε και το δεύτερο. Να πάρετε κι άλλο. Στέργιο, ακόμα. Δεν σε πιάνουμε από πουθενά, Ένα ακόμα θέλω. Πήραμε, είναι εκεί η City. Κανονικά θηρίο. The Rock, όπως αποκάλυψα εγώ χθες. Στέργιο. Τι θα ακούσω άλλο. The Rock. Γιώργος Σαββίδης, πώς τον είπε, Tank. Κάτι τον είπε, ρε. Tank, ναι. Μόνο τον είπε. Εγώ κρατώ The Rock, το οποίο το βρήκα εγώ. Όπως ακούσατε όλοι χθες. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Και είναι κύριε Στέργιο, τι θες τώρα? Περιμένουμε ανακοίνωση. Θέλω και ένα οχτάρι τώρα. Δεν μπορείς να έχεις χάσει μια μέρα και να μην θες τίποτα. Θα έρθει στην πορεία. Εκτός του καλού, αγάπη είναι το καλύτερο. Εντάξει, ρε παιδί μου, να χάσεις και λίγο με αυτό που γίνεται. Μετά εμένα να είσαι αισιόδοξη. Εντάξει, μείνε στο ότι είναι εκεί. Θα πάρει η ομάδα και έναν αριστερό μπακ. Στα πάρει. Κοντά. Και όλα καλά. Με τον Κοεντρά, τι χαμός έχει γίνει στην Πορτογαλία. Ναι, τελικά. Ανακοίνωση. Μάλλον έχει πάλι δίκιο ο γνωστός συνάδελφος. Πόρτο. Ρε φίλε, πραγματικά. Πάλι έχει δίκιο. Πραγματικά, δηλαδή. Σούφου, Πόρτο, δύσκολα.
Το κλίμα δεν το σηκώνει τον Κοϊτράου. Είχε δίκιο, το έλεγε χθες ότι δεν κάνει για Πόρτο. Έλεγε ο συνάδελφος. Βασικά έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει με κανένα τρόπο στην Πόρτο. Και όντως αυτό φαίνεται. Όχι, φαίνεται. Αυτό έγινε. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο της Πόρτο. Και μία ανακοίνωση που έλεγε: μην τολμήσετε να τον φέρετε εδώ, γιατί στο παρελθόν έχει κάνει κάποιες χειρονομίες σε αγώνες κόντρα στην Πόρτο και δεν έχει σεβαστεί το σύλλογο. Και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί λένε κιόλας: βγάζουμε το αγωνιστικό, που δεν είναι γιατί για την ομάδα. Οπότε τελείωσε το θέμα με την Πόρτο. Έβγαλε και ο Πορτογάλος σήμερα μία δήλωση, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα την απόφασή του για το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Οπότε αυτό το κομμάτι λίγο σταματάει με την Πόρτο. Βέβαια δεν υπάρχει και οριστική απάντηση στον ΠΑΟΚ ακόμα. Οπότε παραμένει ανοιχτό και παρακολουθούμε τι θα συμβεί και με την συγκεκριμένη περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με άλλους ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται να περιμένεις έναν ποδοσφαιριστή ακόμα και αν έχει τη λάμψη του Κοϊτράου. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ναι. Αυτό προκύπτει αβίαστα και ξεκάθαρα. Βέβαια, γιατί και αυτό είναι πραγματικότητα, άλλες απαιτήσεις υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλες υπάρχουν στην Πορτογαλία. Ναι. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι ένας παίκτης που είναι σε κακή κατάσταση μπορεί να έρθει εδώ και να είναι μια χαρά. Μπορεί βέβαια να μην είναι στην κατάσταση που θέλει η Πόρτο. Και στον ΠΑΟΚ να είναι μια χαρά. Παίζει και αυτό. Γιατί νομίζω έχει άλλα στάνταρ η Πόρτο και γενικότερα το ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας σε σχέση με το υποβαθμισμένο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως ήταν μεγάλη αντίδραση εκεί. Τελείωσε και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα εδώ και μέρες, μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει και καλύτερο από τον Κοϊτράου. Μπορεί όχι με τόσο λαμπερό όνομα και καριέρα, αλλά μπορεί να βρει σίγουρα έναν πιο αξιόπιστο, ενδεχομένως πιο νεότερο και ενδεχομένως με μικρότερο συμβόλαιο αριστερόπιστο φύλακα. Και μαζί με τον Γιαννούλη να κάνουν ένα πάρα πολύ αξιόπιστο δίδυμο. Χθες είχαμε την επιστροφή του Βέρμπλουμ μετά από πάρα πολύ καιρό στο πρόγραμμα της ομάδας. Ναι, μπήκε σιγά σιγά. Ωραίες εικόνες γενικότερα τον υποδέχτηκαν εκεί με το γνωστό τούνελ οι συμπαίκτες του. Ο Βιερίνη με τον Μαουρίσιο έβγαλε ένα ωραίο πανό που έλεγε ότι θα μας λείψεις. Και hashtag οι τραυματίες. Ναι. Πολύ ωραίο και αυτό. Και σήμερα το πρωί κανονικά πρωινή προπόνηση για την ομάδα με διαφοροποιημένες τις ώρες, γιατί πραγματικά οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Άλλαξαν λίγο οι ώρες και της πρωινής προπόνησης και της απογευματινής. Ο Πέντρο Ενρίκε, από ό,τι μάθαμε, αντιμετωπίζει ένα μικρό θέμα. Θα μας τα πούν μετά και η Ελένη και ο Σταύρος σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι έγινε το πρωί ή τι γίνεται μάλλον το πρωί τώρα στην ώρα στην προπόνηση της ομάδας. Ουσιαστικά άλλη μία το απόγευμα. Και αύριο κανονικά το ίδιο πρόγραμμα και το Σάββατο τα δύο φιλικά στις 4 και στις 8. Βέβαια, αν είναι έτσι και οι συνθήκες, δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να γίνουν τα δύο φιλικά αυτά σε καλό επίπεδο. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Είναι και οι ώρες δύσκολες, σίγουρα. Πάντως ο Βέρμπλουμ επέστρεψε μετά από 7 και πλέον μήνες. Είναι μεγάλο το διάστημα. Ναι. Για να ποδοσφαιριστεί. Νομίζω είναι λογικό το πρώτο διάστημα να έχει μέσα του μία φοβία. Φαντάζομαι ανθρώπινο είναι και θα χρειαστεί κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα για να επανέλθει 100% και να αρχίζει ο Αμπέλ Φερέρα να τον υπολογίζει. Να πάνε όλα καλά για τον Σουηδό, γιατί πραγματικά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ενδεχομένως στον ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέρα, εάν είναι γερός, να δώσει περισσότερες λύσεις σε σχέση με τον ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου. Κανείς δεν έχει αμφισβητήσει ποτέ την ποιότητά του. Αλλά σίγουρα θα χρειαστεί ακόμα 2 εβδομάδες, 3, 4, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να τον ζωρίσει και να ρισκάρει νέο τραυματισμό του, γιατί ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημα που ξεπέρασε. Να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να περιοριστούμε μόνο στους λογικούς και στους επιπόλαιους που συμβαίνουν σε κάθε ομάδα. Γιατί πραγματικά δεν περισσεύει κανένας, όχι μόνο για το Champions League, γενικότερα για τη φετινή περίοδο. Αν όλα πάνε καλά, θα μιλάμε για μια περίοδο περίπου 50 αγώνων. 36 στο ελληνικό πρωτάθλημα, 4-5 στο κύπελο, μέχρι τον τελικό, έχει αλλάξει και το σύστημα. Ελπίζουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ σε όμιλο του Champions League
ή στη χειρότερη του Europa League, άρα μιλάμε για μια σειρά 50 αγωνιστικών. Θα τα δούμε και συνέχεια. Και μιας που ανέφερες και Ρασβάν Λουτσέσκου, έχει δώσει και μια μεγάλη συνέντευξη όπου μιλάει για, για τους λόγους που τον έκαναν να αποφασίσει την αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ. Ήταν ανοιχτό το link νωρίτερα. Ναι. Μπορεί στην προηγούμενη εκπομπή να το σχολίασαν ο Χρήσανθος. Ναι, μπορεί, ναι. Είπε κανονικά για ποιο λόγο αποχώρησε. Είπε ότι η πρόταση ήρθε το τελευταίο διάστημα και την αποδέχτηκε. Μίλησε για τον Ιβάν Σαββίδη και τον Γιώργο Σαββίδη. Είπε ότι σαν ανθρώπους τους σέβεται και θα τους θυμάται πάντα. Αλλά δεν υπήρχε συμφωνία μετά από ένα σημείο και μετά. Και κοίταξε, ο Λουτσέσκου, το εξήγησε κάπως. Ο Λουτσέσκου θέλησε να πετάξει από πάνω του το μανδύα που θέλουν να τον φορέσουν ορισμένοι, ότι πήγε εκεί για τα χρήματα. Ναι, 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 το είπε και δύο φορές κιόλας. Ναι. Εγώ το έχω πει την πρώτη στιγμή. Δεν νομίζω ότι ο βασικός λόγος ήταν τα χρήματα, αλλά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή, αν δύο μέρες πριν την προετοιμασία είχε πρόταση από την έμπολη με 400.000 ευρώ το χρόνο, 500-600, θα έλεγε όχι. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι τα χρήματα δεν έχουν παίξει ρόλο. Σαφώς και έχουν παίξει ρόλο, είτε κάποιος έχει στην άκρη πάρα πολλά εκατομμύρια όπως έχει ο Λουτσέσκου και η οικογένειά του, είτε κάποιος το κάνει καθαρά βιοποριστικά και δεν έχει στην άκρη ούτε μισό ευρώ σαν προπονητής. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Οπότε σίγουρα παίξαν ρόλο τα χρήματα και σίγουρα έπαιξε ρόλο, όπως λέει τουλάχιστον ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και η διαφορά φιλοσοφίας του με την οικογένεια Σαββίδη. Ναι, που λέει ότι από ένα σημείο και μετά δεν ήταν διαχειρίσιμη αυτή και του δημιούργησε θέμα. Σε καμία ομάδα του κόσμου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή μπορεί ας πούμε στη Μάντσεστερ του Φέργκιουσον, ναι, δεν κάνει ο προπονητής ό,τι θέλει σε θέματα μεταγραφών. Ναι. Σε καμία ομάδα του κόσμου. Δηλαδή πάντα ο μεγαλομέτοχος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Δεν υπάρχει μεγαλομέτοχος που να πει τον προπονητή πάρε 10 εκατομμύρια budget, 20, 100, 200 και κάνε ό,τι θες. Πάντα ο μεγαλομέτοχος είναι αυτός που δίνει κατευθύνσεις, πάντα ο μεγαλομέτοχος είναι αυτός που δίνει το τελικό ok και υπάρχουν μεγαλομέτοχοι και πρόεδροι που έχουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό των ομάδων. Υπάρχουν και τέτοιοι και σε ομάδες σε υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Άλλοι γνωρίζουν ποδόσφαιρο, άλλοι δεν γνωρίζουν, άλλοι το μαθαίνουν, δεν έχει σημασία. Και είναι φρέσκες οι δηλώσεις, χθες διάβαζα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο της Τότεναμ και δήλωσε ότι οι επιλογές των παιχτών δεν είναι δικές μου. Βαραίνουν, λέει, εμένα, γιατί εγώ θα έχω στο τέλος την ευθύνη της ομάδας. Αλλά είπε ο Αργεντινός προπονητής της Τότεναμ, της ομάδας που έφτασε μέχρι το τελικό του Champions League και όχι της 15ης της Βουλγαρίας, ότι τις μεταγραφές δεν τις κάνω εγώ. Ναι. Άρα συμβαίνει λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Το να εμπλέκεται η διοίκηση, ο μεγαλομέτοχος σε ένα μεταγραφικό σχεδιασμό. Ξαναλέω, ελάχιστες είναι οι ομάδες όπου ο προπονητής είναι το α και το ω στη λειτουργία της. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά νομίζω ότι ένας μεγαλομέτοχος θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Πώς να το κάνουμε. Τέλος πάντων, ο Λουτσέσκου έτσι το σκέφτηκε. Αυτό τουλάχιστον λέει στην συνέντευξή του. Το εξήγησε από τη δική του μεριά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να ασχολούμαστε παραπάνω με τους λόγους που τον έκαναν να αποχωρήσει. Για μένα, το είχα πει και τότε ότι έχασε το δίκαιο του από τη στιγμή που αποχώρησε δύο μέρες πριν φύγει η ομάδα στην προετοιμασία. Ναι, εγώ για τον Λουτσέσκου δεν έχω να πω το παραμικρό αρνητικό. Πραγματικά νομίζω ότι υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση τον σύλλογο στα δύο χρόνια που έκατσε στην άκρη του πάγκου του ΠΑΟΚ. Και είναι αυτό που είπες, ότι το μεγάλο φάουλ του είναι ότι άδειασε την ομάδα δύο μέρες πριν. Θα μπορούσε να το κάνει στις 12 Μαΐου ή στις 20 Μαΐου. Ναι. Θα μου πεις, αν τότε έχεις διαβεβαιώσει ότι θα γίνουν τα πράγματα όπως θέλει, οκ, κατάλαβες στο παραένα ότι δεν θα γίνουν τα πράγματα όπως θέλει. Δεν ήταν. Όταν φτάνεις όμως στο παραένα, ναι, ακόμα και αν καταλάβεις τα πράγματα δεν θα γίνουν όπως θέλεις, επειδή ξέρεις σε ποιο σύλλογο εργάζεσαι και σε ποιο πρωτάθλημα, νομίζω θα έπρεπε να συνεχίσεις. Βέβαια, δεν ξέρω αν ρωτήθηκε
από τους συμπατριώτες του για την κίνηση του αυτή να αφήσει την ομάδα δύο μέρες πριν. Ο ίδιος δεν είπε κάτι. Θα έπρεπε, θεωρώ, να θυχτεί και αυτό το θέμα. Αν έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή και έχει τη διάθεση να μας μιλήσει ο Ράσβαν Λουτσέσκου, θα ρωτηθεί και γι' αυτό. Για το αν αισθάνεται ok με τον εαυτό του που άφησε την ομάδα δύο μέρες πριν αυτή πετάξει για την Ολλανδία. Πέρα από αυτό που είναι πολύ σοβαρό, εγώ προσωπικά δεν έχω να χρεώσω τίποτα το αρνητικό στο Λουτσέσκου. Ναι. Ξαναλέω, υπηρέτησε και με το παραπάνω τον ΠΑΟ και πάλεψε με ό,τι δυνάμεις είχε για τα συμφέροντά του. Μπορεί να μην είναι ο top προπονητής, που δεν είναι. Υπάρχουν δεκάδες καλύτεροι από αυτόν σε επίπεδο γνώσεων, ενδεχομένως και φιλοσοφίας, αλλά αυτό που κατάφερε να εμφυσίσει στην ομάδα αυτή την απίστευτη νοοτροπία και να έχει τους παίκτες τρελαμένους για να δώσουν απαντήσεις σε όλη την περσινή χρονιά είναι κάτι που δεν γνωρίζω αν κάποιος μπορεί να το επαναλάβει. Εκτός από τα ρεκόρ που πέτυχε αυτή η ομάδα, που σαφώς και είναι έργο Λουτσέσκου και έργο Λουτσέσκου μάλλον, που δεν νομίζω να βρεθεί κάποιος που να οδηγήσει την ομάδα σε ανάλογα ρεκόρ και αίτητο πρωτάθλημα και απίστευτο ποσοστό νικών στην Τούμπα και. Αλλά σίγουρα ήταν ένας προπονητής που πρόσφερε. Τώρα αυτό που έκανε, που έφυγε δύο μέρες πριν, είναι φάουλ μεγάλο και δικαιολογημένα εν μέρη. Εξαιρώ αυτούς που ξεφεύγουν και επιδίδονται μια ζωή σε αφορισμούς και ισοπεδωτικές εκφράσεις για κάποιον που φεύγει. Έχει δίκιο ο κόσμος να αισθάνεται ότι κάτι δεν έκανε καλά ο Ράσβαν Λουτσέσκου στο κομμάτι αυτό. Αυτά για τον Ρουμάνο προπονητή. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα να επιστρέψουμε. Ναι, θα κάνουμε τις ιδέες μας λίγο στην Ολλανδία. Με την Ολλανδία. Μαζί μας και σήμερα είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες που υπάρχουν στην Αναδομό θα σας τα κάνουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Η μέρα γύρω πάλι και η σημερινή και υπάρχουν χιλιάδες επιλογές, μιας και υπάρχουν εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι στην Στοίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Πραγματικά έχει πάρα πάρα πολλούς αγώνες στο Europa League. Άλλους με ενδιαφέρον, άλλους με πολύ έτσι ομίχλη, μιας και πρόκειται για άγνωστες ομάδες. Για έξι μέρα παίζει. Ναι. Άρης ΑΕΛΕ Μεσού στις 9.30, 1.80. Α, περίμενε, για έκπες. Ναι. Όχι. Όχι. Η ΑΕΚ παίζει μέσα με τον ΠΑΟΚ σε δύο εβδομάδες. 1.80 ο Άσος, 3.70 το Χ, 5.70 το διπλό των Κύπριων, 9.30 ώρα. Και Ατρόμητος παίζει. Ντουνάιτσκα Στρέντα, Ατρόμητος, επίσης 9.30, 2.15 ο Άσος, 3.30 το Χ, 3.55 το διπλό της ομάδας του Περιστερίου. Αυτό είναι το ελληνικό ενδιαφέρον στο σημερινό πρόγραμμα του Europa League. Ξαναλέω, πάρα πολλοί αγώνες. Οπότε χρειάζεται καλή μελέτη, χρειάζεται τύχη και να κάνετε τη σωστή επιλογή, είτε τις κλασικές επιλογές είτε κάποιο ειδικό στοίχημα. Και μαζί μας στο Regency Casino, όπως κάθε μέρα, στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια παιχνίδια και slot machines και γενικότερα μεγάλα jackpot. Πρέπει να είστε πάνω από 21 βέβαια για να μπορείτε να πείτε στο Regency Casino, όπως ισχύει ανέκαθεν. Δεν υπάρχει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου και ετοιμάζονται σιγά σιγά για και ακόμα πολλές μέρες, αλλά καλό θα είναι να προαγοράσετε τα εισιτήριά σας. 22 Αυγούστου στο Alfredo's Gardens, ο Ηλίας Βρετός και η Κατερίνα Λιόλιου σας υπόσχονται μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή βραδιά, ένα καλοκαιρινό πάρτι, ένα live δίπλα στο Regency Casino, στον υπαίθριο χώρο του Alfredo's Gardens, εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο του Regency όλο το 24ωρο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να αρχίσουμε τις συνδέσεις μας με την Ολλανδία, να μάθουμε για τον Εσίτη, να μάθουμε τι έχει ο Ερίκε και να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα υπόλοιπα μεταγραφικά θέματα. Εντάξει, Τέργιο, ήθελες ανακοίνωση. Ανακοινώθηκε το παιδί μας. Την πήρες την ανακοίνωση. Φαγώθηκε, αγάπη. Ο κόσμος άκουγε, Τέργιο, το πρώτο μισάωρο, ποιος γκρίνιαζε εδώ πάλι. Πες τα τώρα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Άντερσον Εσίτη από τη Γάντι. Ο Νιγηριανός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2023, τετραετές, και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 24.
Παίρνει ένα ποδοσφαιριστή που είναι στο νούμερο 24. Αγάπη. Δεν θυμάμαι τα νούμερα ποτέ. Δεν έχω ιδέα από νούμερα. Γρηγόρη Τρίδη, πώς βλέπεις? Ανανεωμένο, μαυρισμένο και πάρα πολύ δροσερό. Πω. Κάτσε, περίμενε. Γρηγόρη Τρίδη, αυτό πρέπει να βγει λίγο, πρέπει να βγει λίγο αυτό. Κάτσε. Να αλλάξει λίγο ο Ολυμπιακός, παρακαλώ. Α, μπράβο. Αυτό σωστό. Έλα. Γιατί μου. Έλα. Λοιπόν, το νούμερο 24, αγάπη, φορούσε μεταξύ άλλων ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ρεπορτάζ το Open για το καραόκε των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Πολύ κέφι βλέπω, την Κατερίνα Ζαρέφη και τον συνάδελφο της. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Ολλανδία. Σε ένα λεπτό μας ενημερώνουν τα παιδιά για να δούμε τις πρώτες, άριστα, πάτε τις πρώτες ώρες. Τουλάχιστον 5 λεπτά στο Open για το χθεσινό του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα σωστά, Στέργιο. Εδώ, να αφιερώνεις σε ώρα. Άιντε λίγο. Αυτό είπε να γίνεται χρόνια, αγάπη, σε όλα τα κανάλια της πρωτεύουσας. Εντάξει, δεν λέμε να γίνονται για τον ΠΑΟΚ ξεχωριστές εκπομπές, αλλά σε μια ενημερωτική εκπομπή ψάχναμε με το κιάλι να δούμε κάποια εικόνα από τον ΠΑΟΚ. Είτε έκανε μεταγραφή, είτε έκανε κάποια νίκη. Εντάξει, τα λέγαμε χθες και με τον Σταύρο, γενικότερα. Γρηγόρης Ατρίδης, λοιπόν. Πάμε στην Ολλανδία τώρα. Η προσφορά, η κάλυψη της προετοιμασίας έπεσε γραμμή. Έπεσε γραμμή. Πόρε, Στέργιο. Το κατέμιασες κι αυτό. Κάντε μια άλλη προσπάθεια. Είναι αυτό που λέει ο Σταύρος, Στέργιο. Έχουν θέμα με το σήμα, με το net, όπως λέει, και με όλα μάλλον. Λοιπόν, η κάλυψη προετοιμασίας είναι μια προσφορά της Άρκων Ελλάς. Εάν έχετε οτιδήποτε κατάστημα χοντρικής λιανικής που χρειάζεται ράφια, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, κατάστημα ρούχων, γενικότερα ό,τι χρειάζεται ράφια, η Άρκων είναι εδώ για σας και κατασκευάζει ράφια σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και κάθε είδους ραφιών και σε κάθε διάσταση που προσαρμόζεται στο χώρο σας. Άρκων Ελλάς θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδους, στο τηλέφωνο 2317-23-240. Υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα, υπάρχει και το arcon.gr. Πάμε στην πρώτη βόλτα μας στην Ολλανδία. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στην Ελένη Μπούντου. Καλησπέρα, Ελένη. Χαίρετε, παιδιά. Καλησπέρα. Με μεταγραφή βγαίνω, έτσι. Όλα και όλα. Ναι. Είπαμε ότι ανακοινώθηκε ο Εσίτη, κανονικά. Έτσι ακριβώς. Παίκτης του ΠΑΟΚ λοιπόν είναι και με τη βούλα ο Άντερσον Εσίτη, με όλο το εθιμοτυπικό, με το βίντεο, με τις φωτογραφίες βεβαίως να γίνονται εδώ στο χώρο της Ολλανδίας. Χθες ακριβώς την ίδια περίπου ώρα που με βγάλατε τον περιμέναμε στο ξενοδοχείο. Είχε ξεκινήσει από τις Βρυξέλλες, τα είχαν βρει σε όλα με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οπότε τον περίμεναν εδώ πέρα για να διευθετήσουν, για να βάλουν το θέμα στην τελική ευθεία και βεβαίως σιγά σιγά να μπει στο πρόγραμμα. Λοιπόν, ο Εσίτη, ο οποίος χθες το βράδυ στην ουσία υπέγραψε, κάτι το οποίο ανακοίνωσε, αποκάλυψε και ο Γιώργος Αβίδης με μια φωτογραφία από την ώρα των υπογραφών, ωστόσο περίμεναν έτσι κάποιες λεπτομέρειες, κάποια ανταλλαγή έτσι εγγράφων για να το θέσουμε καλύτερα με την Γάνδη. Γι' αυτό και όλες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έλεγαν χθες το βράδυ ότι αύριο το πρωί θα έχουν κλείσει και οι τελευταίες λεπτομέρειες και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Η υπόθεση ήταν τελειωμένη από χθες το απόγευμα, χθες το βραδάκι, αλλά στην ουσία όλο το επίσημο, όλο το τυπικό της διαδικασίας σφραγίστηκε πριν από λίγη ώρα, όπως είπατε και εσείς, με τον Άντερσον Εσίτη να αποτελεί και με τη βούλα παίκτη του ΠΟΚ και βεβαίως να κάνει και την πρώτη του προπόνηση σήμερα το πρωί εδώ στο Χόρτ. Μέχρι το 2023, αν δεν κάνω λάθος, ο Νιγηριανός υπέγραψε με τον ΠΟΚ. Νομίζω ότι δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακός ως προς την πρώτη όψη, από τα προσόντα του, από το ύψος του, από την δύναμη, από τον όγκο τέλος πάντων που έχει σαν αθλητής. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του και πάνω σε αυτό έτσι ποντάρει και ο ΠΑΟΚ, όντας ένας έτσι απροσπέλαστο στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ένα έτσι πραγματικό θηρίο, το οποίο έρχεται για να καταστρέψει το παιχνίδι των αντιπάλων, το οποίο θα κάνει όλη την βρώμικη δουλειά και σίγουρα με τα πολλά έτσι θετικά
χαρακτηριστικά του, αλλά και με τις διάφορες αδυναμίες του, που όπως είπαμε και χθες, έγκυται περισσότερο στο δημιουργικό κομμάτι. Η αδυναμία του στα assist, στο κάθε του παιχνίδι, στο πώς βλέπει το γήπεδο, αλλά σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής με άλλα χαρακτηριστικά και γι' αυτό και όλα θα κουμπώσει με ένα διαφορετικό είδος χαφ δίπλα του. Ο Εσίτη, ο οποίος χθες έτσι έζησε κι άλλο αυτό το karaoke night που είχαν διοργανώσει εδώ οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, μέχρι και προπονητής, ο οποίος ήταν πολύ αρνητικός σε όλη τη διαδικασία, μπήκε στο τρυπάκι να τραγουδήσει. Ο ίδιος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά και αυτός δεν χάλασε το χατήρι των νέων συμπαικτών του. Τον είδαμε να παίρνει μέρος στο πρόγραμμα. Σίγουρα από πολύ κοντά από αυτό το οποίο εμείς είδαμε από την τότε προπόνηση είναι φυσικά ο Τσουμπάκμον. Υπάρχει αυτή η κοινή καταγωγή από την Νιγηρία. Είναι κοντά, θα εξηγεί διάφορα πράγματα. Ο Εσίτη, ο οποίος εκ πρώτης όψεως σίγουρα έτσι είναι ένας πολύ δυναμικός, ένας θηριώδης ποδοσφαιριστής, αλλά από τις πρώτες εικόνες που έχουμε εμείς από αυτόν, μιλάμε για έναν εντελώς διαφορετικού τύπου άνθρωπο εκτός από το γήπεδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος μεταμορφώνεται και σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο θα βλέπουμε μέσα στο γήπεδο και με αυτό το δυναμικό του χαρακτήρα, αυτό τον άγρο εντός εισαγωγικών χαρακτήρα του. Μιλάμε για έναν έτσι πολύ γλυκό άνθρωπο, πολύ καλό άνθρωπο, πολύ ευγενικό, τουλάχιστον από τις πρώτες εικόνες που έχουμε. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο ποδοσφαιριστής έχει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο μέσα στο γήπεδο, που σίγουρα μπαίνει στο ρόλο που πρέπει να φέρει εις πέρας, και μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Εσίτη, που σίγουρα έτσι περιμένουμε να τον δούμε και σαν οικογενειακό διπλό και σίγουρα και στα φιλικά, για να έχουμε και εμείς μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Είναι σε ένα καλό στάδιο ο Εσίτη, δεδομένου ότι είναι ζεστός, είναι ενεργός εντός εισαγωγικών, οπότε μένει να δούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσει και ο Άμπελ Φερέιρα. Ναι, σίγουρα. Τον Εσίτη. Ο Εσίτη ήρθε, ο Χατζηδαΐας, όπως είπαμε και χθες, έφυγε. Βέβαια εδώ στο ξενοδοχείο υπάρχουν διάφοροι ατζέντιδες, εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών. Έρχονται να δουν από κοντά τις προπονήσεις, να μιλήσουν με τους ποδοσφαιριστές. Είναι μια τέτοια περίοδος η οποία έχει αρκετή δουλειά, έχει αρκετές επισκέψεις στα προπονητικά κέντρα που βρίσκονται οι ομάδες και σίγουρα πολλές συζητήσεις. Εκείνων των οποίων εντοπίσαμε σήμερα ήταν βεβαίως ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο γνωστός ατζέντης που έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές της τάξης του ΠΑΟΚ, τον Ίγκανσον, τον Μπίσεσβαρ, τον Λάνδρου, και σίγουρα έτσι έχει να κάνει πολλές ξεχωριστές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τους πελάτες του εντός εισαγωγικών. Ελένη, πάμε λίγο και στα της προπόνησης πρωινής. Είχε ένα θέμα ο Ενρίκε. Ναι, είχε ένα θέμα ο Ενρίκε, ο οποίος έτσι ενώ ξεκίνησε κανονικά την προπόνηση, στη συνέχεια αποχώρησε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να σημειώνουν ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο γιατρός, έχει μία μυϊκή ενόχληση στο ισχύο, πράγμα το οποίο σημαίνει σε απλή μετάφραση και ότι και το απόγευμα θα ακολουθήσει ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα και ενδεχομένως από αύριο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα ή τραυματισμών. Και πλέον από το ιατρικό δελτίο, εκείνο που είναι το πιο ευχάριστο από όλα, έτσι και σημειώθηκε χθες στην προπόνηση, είναι ότι έφυγε και το όνομα του Πόντους Βέρμπλουμ. Σίγουρα κάποιος, ακούγοντας ότι ο Βέρμπλουμ μπήκε μέσα στο γκρουπ και έκανε την πρώτη προπόνηση, θα περιμένει να τον δει και στο φιλικό. Έχει δρόμο ακόμη, αλλά στην ουσία έχει αφήσει αυτό το δύσκολο μονοπάτι των ατομικών προπονήσεων, της αποθεραπείας, όλο αυτό το κομμάτι, και σιγά σιγά, και το αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τον Βέρμπλουμ προσπαθούν να τον φτάσουν εντός εισαγωγικών οι άνθρωποι που επιμελούνται την επάνωδό του στα όρια του, να δούνε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του, ο οποίος μέχρι πρώτης έχει αντιδράσει πολύ καλά, και γι' αυτό και όλο τον είδαμε χθες να μπαίνει στο γκρουπ της προπόνησης, να ακολουθεί ένα μέρος, όχι όλη την προπόνηση βεβαίως, γιατί ο οργανισμός του αντέδρασε πάρα πολύ καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπαίνει στην τελική ευθεία της επιστροφής του. Σήμερα το πρωί δεν τον είδαμε στο γήπεδο, και αυτό γιατί ακολουθούν ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα, αλλά θα τον δούμε το απόγευμα. Είναι σίγουρα, δεν μπορεί κανείς να σας πει με βεβαιότητα ότι ο Βέρμπλουμ επιστρέφει σε 2 εβδομάδες, σε 1 μήνα, σε 2 μήνες. Γιατί είναι αναλόγως το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός. Και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να το προβλέψει ούτε με απόλυτη ακρίβεια το ιατρικό team, ούτε οι άνθρωποι του. Είχε ένα πρώτο στάδιο που πονούσε, έδειχνε να πονάει, ήταν η στιγμή, ήταν μάλλον οι προπονήσεις που τον προσπαθούσαν να προχωρήσουν βήμα-βήμα, να τον φτάσουν έτσι όλο και να είναι πιο έτοιμος για την
επιστροφή του, άλλοτε ο οργανισμός το αντιδρούσε καλά, άλλοτε όχι, άλλοτε το πήγαινε πιο συντηρητικά. Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα πάει πάρα πολύ καλά και χθες κιόλας γι' αυτό μπήκε και έβγαλε ένα μέρος της προπόνησης. Νομίζω όμως έτσι σε μια πρώτη εικόνα, σε μια πρώτη εκτίμηση ότι τα πολύ δύσκολα για τον Βέρμουν, γιατί δεν είχε έναν εύκολο τραυματισμό, έχουν περάσει, τα έχει αφήσει πίσω του και τώρα έχει αυτό το κομμάτι της ενσωμάτωσης, του ρυθμού, το να μην βγάλει σίγουρα κάποια αντίδραση, κάποια ενόχληση ο οργανισμός του. Πολύ όμορφο στιγμιότυπο χθες την προπόνηση, ακόμη και το εθιμοτυπικό του ξύλου, το τούνελ που συνήθως το κάνουν για τους νεοαποκτηθέντες παίκτες, είχε τη σημασία του γιατί δηλώνει και την επιστροφή του Βέρμπλ μετά από 7 περίπου μήνες, 220 μέρες όπως τις υπολογίζαμε χθες εδώ. Οπότε είναι σαν να τον υποδέχτηκαν, σαν να υποδέχτηκαν ένα νέο πρόσωπο μετά από τόσο καιρό πίσω. Είδαμε και τον Βιερίνια, είδαμε και τον Μαωρίσιο που είχαν ένα αυτοσχέδιο πανό και έγραφαν «θα μας λείψεις πόντους», hashtag το team των τραυματιών και ωραίες οικογενειακές στιγμές, γιατί αν κάποιος καταλάβαινε καλύτερα τον Βέρμπουν και τα όσα περνάει ο Βέρμπουν και όλη αυτή τα σκαμπανεβάσματα, αν θέλετε, στην ψυχολογία του, αναλόγως με το πώς πήγαινε η πρωινή προπόνηση, πώς πήγαινε η απογευματινή, πώς αντιδρούσε ο οργανισμός του, αυτή σίγουρα ήταν ο Μαωρίσιο και ο Βιερίνια. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές να βρίσκονται εκεί στην άκρη, έχοντας πλέον απομείνει οι δυο τους για να σηκώσουν όλο το βάρος, όλη αυτή την πίκρα εντός εισαγωγικών που κουβαλάει η αποθεραπεία ενός τραυματισμού και να ενθαρρύνουν έτσι τον Σουηδό. Ο οποίος Σουηδός μπήκε, είχε πάρα πολύ μεγάλη όρεξη, πάρα πολλά κέφια. Σε κάποια φάση είδε ένα τάκλιν από τον Σφιντέρσκι, λέγοντας χαρακτηριστικά στον Πολώνα, ότι περίμενα να το κάνεις αυτό 7 μήνες. Περίμενε να μπω για να το κάνω. Ωραίες στιγμές, δυνατές στιγμές, οικογενειακές στιγμές. Νομίζω ότι αυτό είναι η παρακαταθήκη που μένει και αφήνει. Οπότε και αυτό το αντιλαμβάνονται και πάρα πολύ τα νέα πρόσωπα, οι νέοι που μπαίνουν κατευθείαν, ενσωματώνονται πολύ άμεσα και έχει να κάνει με όλη αυτή την υποδοχή και με όλο αυτό το κλίμα το οποίο συναντώνται στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Ναι, πως σίγουρα είναι ενδεικτικό για όλους. Δηλαδή βοηθάει τους πάντες. Και επειδή είναι πολλά τα νέα πρόσωπα και στην ομάδα και στο team και γενικότερα, σίγουρα αυτή η πιο παλιά ομάδα κάτι μπορεί να δώσει. Νομίζω ότι το παν είναι η πρώτη σου εντυπώσεις από μια ομάδα. Το τι συναντάς, τι κλίμα θα εισπράξεις, ποιες είναι οι εντυπώσεις, πώς θα σε υποδεχθούν. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, γιατί το κλίμα είναι όντως το καλύτερο δυνατό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες παρέες, κάποιοι παίκτες, εννοείται. Αυτό συμβαίνει παντού, που είναι πιο μαζί, που είναι πιο δεμένοι, όπως είναι ενδεχομένως οι Βραζιλιάνοι, όπως είναι οι Έλληνες μεταξύ τους. Αλλά είναι λογικό και επόμενο. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάβει να σημαίνει ότι όλοι μαζί λειτουργούν σαν οικογένεια. Και νομίζω ότι χαρακτηριστικό ήταν και το χθεσινό, το πόσο το απόλαυσαν όλοι, πόσο ένας έβαζε πρίζες στον άλλον και γενικότερα πώς βρήκαν την ευκαιρία να ξεφύγουν και να το ζήσουν μετά από πολλές ημέρες παρουσίας εδώ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα... Ναι, λοιπόν, εμένα θα πρέπει να με κλείσετε όμως και να πάρετε το Σταύρο τώρα γιατί... Τώρα κατευθείαν. Περιμένω για τώρα ή στο διάλειμμα. Μετά τη μία το Σταύρο. Μετά τη μία το Σταύρο. Να τον έχω. Ωραία, να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα γιατί με φωνάζουν από μέσα. Ότι πόσο σημαντικό τέλος πάντων είναι αυτό το οικογενειακό κλίμα το οποίο συναντάει κανείς στον ΠΑΟΚ. Και αυτό έλεγε και χθες ο Χατζηδαΐας φεύγοντας από εδώ για το Ντίσελντορφ. Ότι πήγα πάνω, χαιρέτησα όλα τα παιδιά και σίγουρα αυτό θα μου λείψει. Το βράδυ, αυτές οι 2-3 ώρες που έχουμε για χαλάρωση, το πώς τη ζούμε και το πώς περνάμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Ναι, σίγουρα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, άμα είναι, σε αφήνουμε σένα και μετά τη μία. Δεν έχει ο Σταύρος κάτι μετά τη μία. Όχι, όχι. Ωραία, όχι. Καλούμε το Σταύρο μετά τη μία, άμα είναι. Καλή συνέχεια. Έγινε. Λοιπόν, ήταν η Ελένη Μπούντου από την Ολλανδία για κάποια πρώτα στοιχεία από εκεί. Πώς πήγε το πρωινό, πώς υποδέχθηκαν τον Εσίδη στις πρώτες του στιγμές στο host, ο οποίος είναι πλέον εκεί, ανακοινώθηκε κιόλας, τα είπαμε όλα αυτά. Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 βίντεο με τις πρώτες στιγμές του Νιγηριανού στην προπόνηση. Πώς τον βλέπεις? Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, θέλει λίγη δουλειά, βλέπω λίγη χαλαρότητα στο σώμα του. Δες λίγο τη γάμπα. Θέλει δουλειά. Δουλειά. Νομίζω έχει εφησυχαστεί που το λένε όλοι, είσαι βουνό, είσαι βράχος κτλ. Ναι, ναι. Και το έχει παρατήσει λίγο το γυμναστήριο. Δεν είναι τόσο χτιστός. Θέλει λίγο δουλειά. Το μπράτσο εκεί θα σκάσει σε λίγο, αλλά
Εντάξει. Γιατί αν αφήσει τη γυμναστική αγάπη του γυμναστήριου, θα σε αφήσει και αυτό. Άρα, να πούμε στον εσύ να μην επαναπάβεται. Καημένο σα. Βλέπω μια χαλαρότητα. Όχι απλά, δεν το άφησε. Πρέπει να έχει κάνει, δεν ξέρω. Η γάμπα είναι αλλού. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Και μπράβο. Γερός να είναι ο Νιγηριανός, να μην έχει τραυματισμούς, να δώσει αυτό που έλειπε στη μεσαία γραμμή του δικεφάλου. Έχει κάνει και ένα πρώτο προστάρισμα και αυτό στα social media μετά την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Τον έχει αποχαιρετήσει πλέον και η Γάνδη. Αρχίζει ήδη και φορτώνεται ο λογαριασμός του στο Instagram. Ναι, ναι. Είχε κάτι, 4.005 είχε μέχρι τώρα, ναι. Από τη Γάνδη. Τώρα θα πάει σε μια μέρα σε 25. 30. Εντάξει, τώρα αλλιώς. Λογικό είναι. Αλλά αυτά λοιπόν, θα πάμε μετά τη μία και στο Σταύρο. Καλώς έχω των πραγμάτων, άμα δεν αλλάξει κάτι. Να πιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Η προετοιμασία του δικεφάλου είναι μια προσφορά από το καλοκαιρά, στο ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Σέρβις φωνοποιείου, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση, αν χρειαστεί. Είναι μια περίοδος που κάνουμε ταξίδια, όχι όλοι, αγάπη. Εμείς εδώ είμαστε. Θα κάνουμε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, στα κοντά. Κάνα ταξιδάκι, κάνα διήμερο, τριήμερο. Ναι, ναι. Γενικότερα πρέπει να έχουμε το αυτοκίνητό μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ειδικά αν κάνουμε μακρινό ταξίδι. Οπότε περάστε μια βόλτα από τον Νότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Ακούσαμε και για τον Δημήτρη Χατζησαΐα που αποχώρησε. Στην Τουρκία πλέον. Σας είπα ότι ο ΕΣΥΤΗ πήρε το 24. Γενικότερα η Τουρκία έχει μία τάση να παίρνει παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Πόσους θα έχουμε φέτος, αρκετούς, Κίτσιου. Πρώην παίκτες Κίτσιου, Χατζησαΐας, Ροντρίγκες, Τζαβέλας. Α, ναι, Τζαβέλας. Έχουμε κάποιον άλλον. Τζάλμα. Ο Τζάλμα, 5. Άλλο. Μπορεί ο Μουλέν να ξαναπάει, γιατί ακούγονται διάφορα. Ναι. Πιθανό. Να πάει σιγά σιγά και Μουλέν. Και βλέπουμε. Μπορεί να απαλλαχθεί ο ΠΑΟΚ από ένα ακόμα συμβόλαιο. Και όχι και πολύ μικρό. Του Μουλέν. Ναι, δεν είναι μικρό. Δεδομένων των συνθηκών. Για ένα ποδοσφαιριστή που σας έλεγα τις προάλλες έπαιξε με τον ΠΑΟΚ 39 λεπτά συνολικά. Και ο ΠΑΟΚ πλήρωσε και τη Λέγκια 1,2-1,3, αν θυμάμαι καλά, για να τον κάνει δικό του. Ως αντικαταστάτη του Τσίμιροτ και στο Μουλένα αρκετά χρήματα, κάθε άλλο παρά μικρό συμβόλαιο. Γενικότερα δεν δούλεψε ούτε το 5% των χρημάτων που δαπανήθηκαν για αυτόν ο Μουλέν. Και επειδή κάποιοι λέγανε να έπαιρνε μια ευκαιρία ακόμα, η περσινή ευκαιρία, η δεύτερη, ήταν και η τελευταία. Ξαναλέω, τραυματίστηκε στην πρώτη προπόνηση του δικεφάλου ουσιαστικά στην Ολλανδία και δεν τον ξαναείδε ο Λουτσέσκου. Καθώς ήταν σε γυμναστήρια και στις πισίνες και στα ξενοδοχεία, ο Μουλέν. Καλά, και στην Τουρκία δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα. Τουλάχιστον έπαιξε εκεί. Έπαιξε, νούμερα δεν είχε πολλά. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι άσχημος παίκτης. Έκανε πέντε πράγματα εκεί. Νομίζω ότι απλά και οι οικονομικές συνθήκες της Αγκαρακουτσού δεν βοήθησαν για να μείνει. Δεν αποκλείεται όμως κάτι. Γιατί υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα στην Τουρκία που τον αναφέρουν. Με το καλό και ο φίλος σου, ο Άρδα. Γιατί ανέβασε χθες τα Αιγυπτιακά, ήταν, δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα τι ήθελα να πει. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πάρ' το φίλο σου, τον Ιμπραήμ, τον δημοσιογράφο. Ο Μάρ. Ο Μάρ. Ναι. Ο Μάρ Ιμπραήμ, εντάξει. Ο Μάρ. Που ανησυχούσε αν ο Άρντα έχει μέλλον στην Ελλάδα. Πάρα πολύ μεγάλο μέλλον. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπω ούτε τον Αντρόμητο να κάνει κίνηση. Αλλά υπάρχει παρασκήνιο από πίσω. Θα σου το πω εκτός. Υπάρχει παρασκήνιο. Ναι, ναι. Γιατί να μοιραστεί με τον κόσμο. Δεν είναι αυτό που κάνεις. Θα πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε. Πρέπει να μοιράζει ό,τι ξέρεις με τον κόσμο. Θα πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα. Μετά το διάλειμμα θα μάθουμε το παρασκήνιο. Θα επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα, να δούμε λίγο και όλα τα υπόλοιπα. Να μας πει και ο Σταύρος πώς είδε τον ΕΣΥΤΗ. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει να πει πολλά πράγματα για τον παίκτη. Φαντάζομαι θα μιλήσει ο Σταύρος 10 λεπτά για τη ζέστη. Δεν την παλεύει και πολύ. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό λειτουργεί. Τώρα λέει: έχω περισσότερους ακόλουθους από το νέο μεταγραφικό μας απόκτημα. Δηλαδή. Γιατί. Είναι αυτή η μάστιγα με τους. Τέλος πάντων, θα το πούμε ότι θα βγει. Θα κάνουμε άλλη φορά κουβέντα, παιδιά, να σας κάνω σοφότερους για το Instagram. Γιατί βλέπω ότι δεν βάζετε μυαλό. Η μόδα των αγορασμένων followers, να ξέρεις, περνάει. Γιατί το Instagram πλέον, όταν είναι ψεύτικοι λογαριασμοί και αγορασμένοι και ανενεργοί, στους σβήνει.
Πάει αυτό. Σου σβήνει, ε. Ναι. Και εκεί που ακολουθούν 10.000, ακολουθούν. 2.000. Ναι, 2.000. Και λες, όπα. Και τα λεφτά εγώ που έδωσα για να αγοράσω followers. Α, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό. Που τα επιστρέφουνε, όχι. Δεν ξέρω. Μάλλον όχι. Αλλά. Έχουμε αγάπη 5-6 γνωστές που έχουν δώσει μια περιουσία για να αγοράσουν. Έλα, πάμε στην διάλειμμα λοιπόν. Δηλαδή, βλέπει την τάδε ηθοποιό, α πούμε, 40.000 ευρώ. Την ηθοποιό τώρα, έχει χειρότερα. Και βλέπει τη φίλη σου μέσα εισαγωγικά. 80.000. Ναι, ναι, θα σου πω. Επάγγελμα journalist. Έλα, 6.955 έχει εσύ τι. Πριν από λίγο έχει 5. Αυξάνεται. Μέσα σε 10 λεπτά θα έχει πάνω από 10. Και ακολουθεί 351. Άστα τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Αναδομό είναι μαζί μας. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων σε πολύ καλές τιμές. Εθνικής αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Τα νέα γραφεία της Αναδομό. Μαζί μας και η Στίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Καλύτερες αποδόσεις. Όλες οι επιλογές live cash out, άμεση επιπληρωμή των κερδών σας, 24ωρο τεχνική υποστήριξη σε mail και μη mail. Γενικά ένας χαμός σήμερα. Βέβαια, αγώνες όχι τόσο υψηλού επίπεδου, οι περισσότεροι, αλλά σίγουρα όταν υπάρχει μια τόση, τόση μεγάλη γκάμα επιλογών, μπορεί να βρείτε τον έναν, τους δύο, τους τρεις αγώνες ή τους πέντε για να πάτε στο ταμείο. Γενικότερα, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι που να μην σας το προσφέρει η Στίχημα. Είτε μιλάμε για παιχνίδια, είτε μιλάμε για ειδικές επιλογές. Σε κόρνες, σε σκόρες, σε ημίχρονο τελικό, συνδυασμένα στοιχήματα, γενικότερα ακόμα και επιλογές για το ποιες ομάδες θα αποκριθούν στον επόμενο γύρο του Europa League. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε να συνδεθούμε αμέσως με τον Σταύρο και πάλι στην Ολλανδία. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Ολύμπερο 107,4. Θα πάμε και πάλι στη δροσερή Ολλανδία και στο Σταύρο. Αφού σας πω ότι η κάλυψη προετοιμασίας των φιλικών και των ευρωπαϊκών αγώνων του ΠΑΟΚ που έρχονται σιγά σιγά, δεν έμειναν και πολλές μέρες, είναι μια προσφορά της ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Στα γραφεία τους θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία, ενδεικτικά από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και εσείς πριν να νεώσετε την ασφάλειά σας. Κάντε μια ερώτηση στον Μαργαριτόπουλο. Πληροφορίες margaritopoulos.com και στο τηλέφωνο 2310-911-701. Σταύρο, τι γίνεται? Μια χαρά, Στέργιωση. Δροσίζεσαι? Δύσκολα, φίλε. Αν και είμαστε στη σκιά, δεν έχουμε εκτεθεί ακόμα σε ήλιο. Ευτυχώς. Αλλά επειδή θα μαζέψουμε και βαλέτες σήμερα για να μετακομίσουμε από εκεί που μένουμε. Γιατί, αλλάζουμε. Γιατί το Airbnb που κλείσαν τα παιδιά είναι μέχρι σήμερα. Άρα να μεταφερθούμε σε ξενοδοχείο. Σταύρο, 8.646 έχεις εσύ. Ναι. Και, περίμενε, εσύ τι, λοιπόν. 6.000 κάτι. 7.028. Σταύρο, πάει χιλιάδα το λεπτό, άστο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν θα σε περνά. Δεν θα το περνάς για πολύ ακόμα. Εγώ ξέρω ότι όταν υπέγραψε ο εσύ τι στον ΠΑΟΚ. 4.000, πόσο είχε. Είχε λιγότερους ακολούθους από μένα. Αφού δεν είναι πολύ ενεργός. Τελευταία φωτογραφία δεν αγόραζε, Σταύρο, ο άνθρωπος followers, να τους πάει 50.000 και 100. Γιατί εγώ αγόρασα followers. Όχι, εσύ όχι, αλλά μερικοί φίλοι σου και φίλοι σου αγόραζαν και αγοράζουν. Καλό καβλάκι. Κάποιοι. Κάποιοι άνθρωποι με όρεξη για δουλειά. Σταύρο, στο μεταξύ. Στο μεταξύ, η αγάπη λέει το εξής, που είναι πιο ενημερωμένη από εμάς στο Instagram. Ότι επειδή καταλαβαίνει το Instagram τι αρχίζει και παίζει με τους ψεύτικους followers. Τους κόβουν. Σου κόβουνε. Και λέω, εγώ σκέφτηκα τη δικιά μας και λέω, να έχεις πληρώσει, φίλε, μια περιουσία να αγοράσεις και να σου κόβει το Instagram. Γιατί φαντάζομαι ότι επιστροφή χρημάτων δεν υπάρχει. Δύσκολα. Όρεξη για δουλειά να υπάρχει και ομορφιά. Αυτά. Το μήνυμα της ημέρας. Και Photoshop, Σταύρο. Και ένα hashtag, καλό καβλάκι. Και μετά γυρνάμε την πλάτη και πάμε παρακάτω. Βλέπεις. Γιατί το ψέμα δεν μπορεί να το πάρει. Το ψέμα, Σταύρο, έχει κοντά ποδάρια. Να δώσουμε και το κοινωνικό μήνυμα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Σταύρο, ακόμα ένα παίκτη που φορούσε το νούμερο 24 που θα φοράει ο Εσίτη. Το 24? Ναι. Το Λεβέκ. Όχι. Ένας παλιότερα είναι, τον έχει με πολύ μεγάλη εκτίμηση. Εγώ. Ναι. Το Λουκά Καραδήμου. Λουκά, έχει αλλάξει 75 νούμερο, Λουκά. 99.000 φορούσε το 24, μετά το πήρε μετά από 6 χρόνια ο Γιάννης Πικλιβάνης.
Ο πρίγκιπας της Νιγηρίας, η Φεάνη Ουντέζε. Ναι, είσαι Ουντέζε. Ο Σορλέν. Ναι. Ο Μίλεβιτς. Ο Σόζης. Το σώζεις τα δύο τελευταία, τώρα το δεν το ξανασώζεις. Ο ναι. Μίλεβιτς, όχι. Ο Κουρδάκης, okay. Ο Στέλιος Μποτσατζίδης και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Νομίζω ισοζύγιο θετικό γενικότερα το 24. Μοιρασμένοι είμαστε. Ναι. Πώς τον βλέπεις, Σταύρο? Πώς τον βλέπεις τον Εσίτη? Κοίτα, αν αγρίευε μπροστά μου δεν θα έλεγα πολλά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έλεγα you misunderstand και τέτοια. Το κλείνεις γενικά, δεν λες πολλά. Ναι. Θα μπορούσες να το παλέψεις, Σταύρο, με το διάλογο και τα επιχειρήματά σου. Ναι. Ναι, δεν είναι για πολλά. Ναι. Για να καταλάβετε, ο Βαρέλα δίπλα του δείχνει... Νορμάλ. Νορμάλ. Ναι. Ναι. Το κάτσε. Δεν θα ήθελα να δω ένα τζατζάρισμα εσύ τη Βαρέλα, να δω τι γίνεται. Σαν να είναι παγκόσμιος διαγωνισμός μπράντεφερ, ένα τέτοιο πράγμα, τέλος πάντων. Δεν είναι. Δηλαδή, δίπλα στον κάτσε, δε, μην το αναλύσουμε. Ναι. Τέλος πάντων, δεν τον πήραμε για πάλι. Για το δεύτερο τον πήραμε. Ναι. Απλά αυτό που ξεχωρίζει με μια πρώτη ματιά είναι τα αθλητικά του χαρακτηριστικά, τα οποία αν μη τι άλλο, στο ποδόσφαιρο σπάνια συναντάμε τέτοια σωματοδόμηση. Σπάνια. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι παίκτη στον ΠΑΟΚ έτσι. Ναι. Με αυτό το κορμί. Το θέμα είναι βέβαια αυτό το κορμί να το διαχειρίζεται όπως πρέπει να το διαχειρίζεται, να έχει γρήγορες περιστροφές, να έχει γρήγορη δρομική ταχύτητα, να έχει τέλος πάντων τα στοιχεία τα οποία τον πει χρειάζεται ΠΑΟΚ. Στην προπόνηση με την μπάλα δεν έδειξε κακός, μια χαρά ήταν. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα το δούμε το Σάββατο στις συνθήκες αγώνα. Δεν έχει άλλωστε περιθώρια ο Αμπέλ Φερέιρα να πάρει σε μια λογική αναμονής με τον παίκτη, πρέπει να τον βάλει κατευθείαν. Τον ξέρει τον παίκτη, τον ξέρει και ο Μάριο Πλάνκο τον παίκτη. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα αυτά που καλείται να κάνει. Να κόψει. Αυτή είναι η δουλειά του, κόβε. Εντάξει, και να παίζει σίγουρα. Δεν είναι σύνθετος ο ρόλος του, την τοποθέτηση του εξαριού την έχει, αυτή τη θέση παίζει μια ζωή. Έχει νομίζω και κάποια παιχνίδια σαν στόπερ, αλλά δεν θα το χαρακτήριζα στόπερ. Και γενικά είναι το κομμάτι το τελευταίο τέλος πάντων για να πάει ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Αυτό έλειπε. Νομίζω ότι αν είναι σε κατάσταση που πρέπει και αν δείξει ότι είναι καλύτερος σε αυτό που θέλει ο Φερέιρα από τον Αγούστο και τον Μίσιτς που είναι οι άλλοι υποψήφοι, ναι. Η ενδεκάδα που θα σχηματιστεί μετά είναι Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλης, Εσίτη, Καντουρί, Ζαμπά, Πίζερ, Βαρές, Κλωδές, Πέλκα, Σάκπομ στην επίθεση. Ναι. Έτσι θα πάει ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Αρκεί τα παιδιά να έχουν την υγεία τους και να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων στις μέρες που απομένουν, στις πόσο έχουμε σήμερα. 25. 26. 25. 25, άρα μένουν 6, 12 μέρες. 12 μέρες, βγάλε και κανένα δυο ρεπό που θα πάρει η ομάδα με το επιστροφή. Έχουν μείνει 10 προπονήσεις χοντρικά. Όχι, κάποιες ήταν διπλές, 12. Ναι. Σταύρο, υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Νιγηριανό κάποια λεπτά στα φιλικά του Σαββάτου, πιστεύεις? Είσαι εδώ όταν μιλούσα ή είχες πάει καμιά βόλτα? Όχι, εδώ ήμουνα. Πάντα είμαι εδώ. Ναι, αλλά όπου τον είπα, δεν έχει περιθώριο να μην τον χρησιμοποιήσει. Ναι. Πρέπει να τον χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει άλλο. Τώρα θα είναι με την Αλταγούν, θα είναι... Δεν ξέρουμε και πού βασικά το βασικό σχήμα ο Φερέιρα θα το βάλει με τη Σιτάρ που είναι και αργά το βράδυ. Άρα θα είναι στο παιχνίδι με τη Σιτάρ ή με την Αλταγούν. Εδώ είναι το θέμα. Θα δούμε. Ρωτάει πολύ καλός φίλος να σε ρωτήσω αν ο Εσίτη θα περάσει το τούνελ ή πέρασε. Δεν το είδα το πρωί, η αλήθεια. Μήπως μόνο γι' αυτόν θα αλλάξει η παράδοση? Να μην τις φάει καλύτερα. Όχι, όχι. Θα περάσει. Θα περάσει. Μήπως πέρασε κιόλας και έπινα κανένα καφέ. Δεν ξέρω. Όχι, αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Ήταν και πολύ πρωινή η σημερινή. Όχι, όχι, αποκλείεται. Νομίζω πέρασε. Πέρασε λες. Απλά
δεν είναι από τις περιπτώσεις που θα φάνε μια καρπαζιά και θα κουνηθεί. Ναι, σαν να μην πέρασε δεν θα είναι. Θα πέρασε, ναι. Θα περάσει, αλλά δεν θα περάσει. Η παΐσια καρπαζιά δηλαδή. Ναι, θα να τη φάσει, αλλά δεν τη φάσει. Ναι, ναι. Καλό, εντάξει. Ναι, εντάξει, η παΐσια. Επίσης, αυτό που, πώς το λένε, θέλουμε να δούμε τώρα στα κοντά, γιατί ακούω κάποιες αισιόδοξες προβλέψεις ανθρώπων του ΠΑΟΚ, είναι το πότε θα μπει ο Βέρμπλουμ. Ναι. Μπήκε ο Βέρμπλουμ, πότε θα μπει σε 100% στις ασκήσεις και τα λοιπά, δεν έχει μπει ακόμη. Ωραία, στα ζεστάματα και σε αυτά έχει μπει με την ομάδα. Υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να είναι έτοιμος ακόμη και στα παιχνίδια των play-off, τέλος πάντων της όποιας διοργάνωσης παίζουμε μετά τον Άγιαξ. Ναι. Μακάρι. Μία λύση ακόμη σε μία θέση που πονά ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Βέρμπλουμ είναι εξάρι, δεν είναι κακό. Αντιθέτως είναι πολύ καλό. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος τότε. Μακάρι να κάνω εγώ λάθος και να είναι σωστοί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Εγώ έτσι όπως τον βλέπω λίγο με τη γάμπα, πρέπει να δυναμώσει πολύ αριστερή του γάμπα για να μπει. Είναι η μία είναι γυμνασμένη και η άλλη είναι ατροφική λίγο. Ναι. Και είναι λογικό αυτό μετά την επέμβαση. Πρέπει θέλει ακόμα δουλειά. Μέσα από το παιχνίδι και την προπόνηση θα γίνει αυτό, έτσι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Τραυματίστηκε Σταύρο Δεκέμβριο, έχουν περάσει 7 μήνες και. 7 μήνες πήρε και πώς τον βάζει τον άλλο 7 μήνες κατευθείαν. Ναι. Όχι, πότε. Μέχρι τώρα αποκατάσταση έκανε. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά. Τέλος πάντων. Άλλα θέματα, παιδιά. Τις εξελίξεις με τον Κοεντράο πώς τις μεταφράζεις? Υπάρχει ακόμα περιθώριο να τον δούμε στον ΠΑΟΚ? Έχουν σταματήσει να ασχολούνται. Ο ΠΑΟΚ και ο Κοεντράο ποτέ δεν έπαψαν να μιλάνε. Αυτό που είπε ο ΠΑΟΚ στον Κοεντράο, γιατί διαβάζω διάφορα, ότι απέριψε ο Κοεντράο τον ΠΑΟΚ. Ο Κοεντράο ζήτησε επιπλέον μέρες. Ο ΠΑΟΚ επειδή κατάλαβε ότι κάτι άλλο έχει και είπε δεν μπορεί να περιμένουμε τώρα. Ότι εσύ θα μείνεις, δεν θα μείνεις από ομάδα. Αν μέχρι να είσαι διαθέσιμος, ωραία, δεν βρούμε κάτι, καλώς να ορίσει. Το θέμα με την Πόρτο έπαιζε αλλά ξέπαιξε. Ναι. Είχε θέμα με τους φιλάθλους και όχι με τα ιατρικά που λένε αυτοί. Ναι, σταμάτησε αυτό. Για να ανακοινώσει σύνδεση κτλ. Κτλ. Τώρα, αν θα ενεργοποιηθεί, εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση του Κοεντράου, ο οποίος δεν ευνοείται από τη συγκυρία του ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι ενώ είχε έρθει σαν νίκη πριν την κλήρωση με τον Άγιαξ, το θέμα του παίζει μετά την κλήρωση με τον Άγιαξ, μάλλον απομακρύνεται η περίπτωσή του, γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί και να εκτιμά ότι είναι καλύτερο να πάει σε μια λύση προοπτική, σε κάποιο οργανισμό κτλ. Κτλ. Υπάρχουν περιπτώσεις ενδιαφέρουσες. Θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει κάποια από αυτές. Αλλιώς θα πάει στον Κοεντράο, αν και εφόσον είναι ελεύθερος ακόμα. Ναι, δεν είναι μικρό συμβόλαιο του Κοεντράου. Ναι. Είναι 700.000. Με τις χώρους πάει 100-200. Δεν είναι απλό. Εντάξει, δεν καίγεσαι γενικά. Χρόνια. Είναι μια περίπτωση διαφορετική. Ναι. Εντάξει, εγώ μου αρέσει η προοπτική να πάρω από τον Κοεντράο, αλλά σε ένα συγκεκριμένο ρόλο, σε μια... Ωραία, να μην κλείσει τον δρόμο του Γιαννούλη. Ναι. Είναι πολλές οι παράμετροι. Ναι, σωστά. Α, δούμε. Το... Ωρα, λέγεται. Έλα, πες. Για το Χατζησαρία τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πήρε ένα 500 από αυτήν την ιστορία, στο αισιόδοξο σενάριο. Ναι. Ζήτωσε το συμβόλαιο του Χατζησαρία που δεν ήταν μικρό. Είχε ένα νέος Χατζησαρίας και την ήμερα ήταν αρκετά σεβαστό. Για να παίξει που δεν αγωνίζεται στην ομάδα, αλλά είναι δανεικός, δεν ξέρω αριστερά. Ο ΠΑΟΚ μαζί με την εφορία ζητώνει και ένα εκατομμύριο από αυτήν την ιστορία. Άλλη μια περίπτωση που ο ΠΑΟΚ πλήρωνε λεφτά χωρίς να έχει ουσιαστικό κέρδος, που μεγάλωνε τα νούμερα που έδινε κάθε χρόνο και τέλος πάντων η επένδυση ήταν εντελώς κοροϊδίστικη, χωρίς να θέλω να μειώσω το παιδί που έκανε την προσπάθειά του και εδώ ήταν αξιοπρεπέστατος και έδωσε τη μάχη του και όλα καλά, αλλά δεν γίνεται να πετάς εκατομμύρια έτσι. Εντάξει. Ο Κίτσιου και αυτός που δεν βάλει πολύ τον ΠΑΟΚ και πολύ μικρότερο συμβόλαιο έφερε και αυτός κάποια λεφτάκια. Θα συνεχίσει την ακαρά Κίτσιου. Ο Δελιγιάννης πήγε και αυτός στον Όφη. Ναι, ελεύθερος πλέον. Ναι.
Εντάξει, σιγά σιγά λοιπόν μειώνεται η λίστα των παικτών που ανήκουν στον ΠΑΟΚ και έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί η ασυδοσία των προηγούμενων ετών, γιατί είχαμε πάντα διαξυπισμούς για την παρουσία του Μίχα στην ομάδα, παιδιά, δεν είναι μόνο να αγοράζεις, μην και να πουλάς. Δεν είναι μόνο να δουλεύεις δύο μήνες επειδή έχεις μεταγραφές, είναι και να διαχειρίζεις την καθημερινότητα. Ναι, δεν έχει νόημα να έχεις 20 παίκτες δεξιά-αριστερά ανεργούς και να υπάρχει αυτό το θέμα τόσο καιρό. Όχι, παίκτες μπορεί να έχεις. Παίκτες με τεράστια συμβόλαια δεν μπορείς να έχεις. Με τεράστια συμβόλαια και να μην καλύπτουν μεγάλα ποσοστά οι ομάδες που παίζουν. Ναι. Γιατί αυτό γινόταν. Ακριβώς. Ουσιαστικά, Σταύρο, έχει μείνει τώρα ο Μουλέν και ο Άρντα από τα βαριά συμβόλαια. Και ο Κάτσε. Και ο Κάτσε, ναι. Ο Κάτσε δεν έχει μεγάλο συμβόλαιο και δεν είναι ξεκάθαρο ότι ο Κάτσε θα φύγει. Αλλά. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που είναι στην προετοιμασία, είναι μέσα στο rotation, είναι στις προπονήσεις, λες μπορεί και να μείνει. Αλλά ο Μουλέν και ο Άρντα δεν θα εμφανιστούν καν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, άρα πρέπει να βρεθεί εκεί μια λύση. Οριστική, αν είναι δυνατόν, νομίζω, θα είναι ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι. Ο Άρντα μέσα έχει κάνει. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει πέσει 2,5 εκατομμύρια πρόταση και δεν τον πούλησε, είναι φίλε για αυτοκτονία. Ναι. Ενώ ξέρεις. Ναι. Ενώ ξέρεις. Δεν είναι ότι δεν ξέρεις. Μια χαρά ξέρεις. Ναι, δώστε να σου φύγει να σου φύγει από το κεφάλι αυτό το πράγμα. Μα δεν είναι τα 2,5 εκατομμύρια και τα 4,5 εκατοστάρια συμβόλαιο. Καλά είναι και γενικά όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και πέρα. Και του μου λένε το συμβόλαιο, Σταύρο, δεν είναι μικρό. 600.000 είναι, τι μικρό. 1 εκατομμύριο καθαρά και οι δύο. Βάλε φορείες. Ναι, δεν σου λέω. Λεφτά κοροϊδίστηκαν εντελώς. Ναι. Για παιδιά τα οποία μου λένε ούτε καταλάβαμε ποτέ γιατί ήρθε. Ούτε καταλάβαμε πραγματικά. Δηλαδή δεν έχεις τέλος πάντων. Μάλλον ο ΠΑΟΚ δεν είχε τσεκάρει το τι θέλει ακριβώς. Πήγε ο ΠΑΟΚ να πάρει πάλι οχτάρι. Αυτή η απέτηση του Λουτσέσκου οχτάρια οχτάρια. Εδώ φταίει και ο ΠΑΟΚ όμως. Ρε φίλε, ο άλλος θέλει οχτάρια. Οκ, πάρε ένα εξάρι και μην το βάλει ποτέ. Γιατί τώρα που έφυγε ο Λουτσέσκου, ωραία, εγώ έχω ένα εξάρι που το πλήρωσα 3,5 εκατομμύρια σε το συμβολιό του. Ναι. Που πέτυχα την πίεση πάνω. Δεν θα τον έβαζε 15 παιχνίδια ο Λουτσέσκου το εξάρι. Τον Καλιάς πώς θα τον έβαλε. Ναι. Που ήταν το πιο εξάρι από αυτά που είχε. Που δεν είναι εξάρι ο Καλιάς. Ότι θα έπαιζε, θα έπαιζε. Είναι, αλλά όχι aggressive, όχι το παραδοσιακό εξάρι που ξέρουμε. Δεν είναι σύντομο. Στην Ευρώπη το χρειαζόμασταν. Εχθήκαμε εκεί. Βέβαια. Στις μεταβάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν, ο προπονητής έχει τα δικά του θέλω, το κλάμπ έχει τα δικά του θέλω. Ναι, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Ένας φίλος πάλι ρωτάει για το Στοχ. Γιατί δεν παίζει, πώς είναι, αν υπάρχει κάποιο θέμα. Έχουμε πει νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Παιδιά, είναι πιο κομμάτι της ομάδας αυτή τη στιγμή. Και Στοχ και Business μαζί δεν έπαιξαν ποτέ στην Ευρώπη. Ναι, είναι κάτι που το λέμε καθημερινά, είναι η αλήθεια. Για τον Στοχ κυρίως. Δεν έχεις την πολυτέλεια στην Ευρώπη να έχεις πάνω από έναν παίκτη στην δεκάδα που δεν πιέζει όσο θα έπρεπε. Προσπαθεί ο Μπίσε, εντάξει, δεν είναι κάτι που σε λένε. Δηλαδή δεν είναι αδιάφορος, απλά δεν τόσο το DNA του, όσο μπορεί το κάνει. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις και τον Στοχ. Δηλαδή να χωρέσεις και τους δύο, να βγάλεις ποιο να. Τον Μπέλκα που πιέζει για 3 αγώνες σε έναν, τον Ζαμπά που τα φυσικά του χαρακτηριστικά και η τεχνική του είναι σε ένα τόπο επίπεδο και είναι το νούμερο ένα προϊόν πώλησης της ομάδας. Δηλαδή από αυτόν μπορείς να σώσεις το Final Fair Play. Δεν είναι αυτή τη στιγμή εύκολο. Στην Ελλάδα το συζητάμε. Στην Ελλάδα θα πας και κάνει το business, βαθάζεις και το Στοχ, μια χαρά είσαι. Εντάξει, το γεγονός ότι ακόμη ο Στοχ δεν έχει πάρει τόσο χρόνο και δεν φαίνεται να είναι και τόσο στις πρώτες επιλογές, δεν σημαίνει ότι δεν είναι η καλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει. Για μένα είναι. Μια χαρά είναι ο Στοχ. Όταν θα γίνει κομμάτι της ομάδας, θα έχει τον ρόλο του. Ναι, αυτό. Εντάξει, απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΟΚ πάει να παίξει με την ομάδα που πρεσάρει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο. Εντάξει, πόσους παίκτες δεν πιέζουν σωστά μπορεί να έχει. Ούτε έναν, θα σου μέχρι πω. Μέχρι τη δεκάδα. Και του πίσω βάλετε πολυτέλεια μαζί σου. Ναι. Δηλαδή εγώ μπορεί να βάζω τα παλαιμιό. Ναι, ούτε έναν. Ναι. Αλλά ο πίσω μπορεί να σου κάνει άλλη δουλειά. Απλά το πίσω όταν θα πάρει την μπάλα θα έχεις
Ένα παίκτη που ξέρει να την κρατήσει. Ναι. Έναν θα έχεις. Εντάξει, λίγο να ο Άκπομ στον χώρο, λίγο να του δώσει στήριγμα. Λίγο να περιμένει τον έμβασμα του Γιαννούλη. Λίγο να βγουν να κλείσει μέσα ο Ζαμπά, θα κάνεις ένα γκολ. Σταύρο, χωρίς μπίσισμα. Επειδή σε καθημερινή φάση κάνεις λόγο για την πολύ ζέστη, στην αρχή να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι είσαι λίγο υπερβολικός, αλλά καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα στο ίδιο. Είναι 40 βαθμούς στην Ολλανδία. Είναι κακό πράγμα. Που δεν αγαπάνε ούτε τα ψυγεία, ούτε τα αρκοντήσιον, γενικότερα την ψήξη δεν την έχουν στη ζωή τους. Πήγα χθες στη γνωστή αλυσίδα που κοιτούσαμε και δεν παίρναμε τίποτα από τέξη, από καφετικέρα που ακόμα την ψάχνουμε στο ίδιο. Και σηκώνανε τους ανεμιστήρες. Δεν θα σας καταλάβω. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι. Έχουν κάτι ανεμιστήρες που βάζει σπαγάκι και πιτσιλάει. Έχουν κάτι άλλο σε 500-600 ευρώ. Όχι... Μόνο αυτό δεν έχεις αγοράσει, Σταύρο, να το φέρεις στην Ελλάδα πίσω. Μόνο αυτό δεν έχεις αγοράσει. Αν δεν είχε μεγάλο όγκο και δεν ήταν τόσο τσιμπημένη η τιμή του, θα το δούλευα ένα γραφείο αυτό, να ξέρεις. Ναι. Το φθηνότερο που είδα από αυτά, με έναν παγωμένο αέρα που έβγαζε εκπληκτικό, ένα σαν δαχτυλίδι μεγάλο, έκανε 570. Δηλαδή, αν ήταν 250, το ψήριζε. Και πώς το μετέφερες, Σταύρο? Θα το έβαζα κάπως, να έγινες. Και θα φώναζες στους συνεργάτες του κάθε ώρα, παγάκια, παγάκια. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Η ερώτηση ήταν το εξής, για να καταλήξουμε. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, που μάλλον θα συνεχιστεί από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι το Σάββατο, 4 η ώρα, τι προβλέπετε να γίνει, ας πούμε? Το Σάββατο 4 η ώρα, αν τελειώσει το ποινικό και είναι όλοι καλά, θα είναι μια πολύ καλή είδηση. 4 η ώρα δική σας, εδώ είναι 3. Ναι, 3, σωστά. 3-7 είναι. Όχι το 7 θα είναι πολύ καλύτερο, αλλά όσο και να πεις το 3... Θα είναι λίγο καλύτερο. Ναι. Το 3 όμως προβλέπονται δύσκολες συνθήκες. Για τους παίκτες κυρίως, αλλά και για εσάς κατ' επέκταση. Αλλά αυτοί που τρέχουν 90 λεπτά, ένα ζόρι παραπάνω από εσάς θα το έχουν. Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Όχι. Ωραία. Καλό μεσημέρι να σου ευχηθούμε. Περιμένουμε την ΕΡΤ να μας φωνάξει πότε θα δείξει τον ταμπλούχο ΑΕΤΗ του ΠΑΟΚ. Ναι, θα περιμένεις μάλλον. Ναι. Παρήγγειλε εκεί τις σαλάτες σου, τα ραδίκια. Να κόψει και τα άλλα συμβόλαια. Όχι, δεξιά αριστερά δίνει, δεν έχει θέμα. Ναι, να κόψει και τα άλλα. Αν δεν κόψει τα άλλα, ξεκινάει πόλεμο. Ναι. Έτσι λες εσύ? Ή έτσι θες να πιστεύεις ότι ξεκινάει πόλεμος? Μπορεί να μην ξεκινήσει τίποτα, λέω εγώ. Εμείς, οι 30-40 δημοσιογράφοι, πόσοι είμαστε, ναι, τους μας, ξεκινάει πινελίκη. Άμα θέλουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Θα ήταν το ιδανικό να βγει κατά μέτωπο και ο ΠΑΟΚ όμως, κάποια στιγμή. Γιατί το ΠΑΟΚ κάποια στιγμή είναι σε mood καλοκαιρινό. Ναι. Εντάξει, θα περάσει και το καλοκαίρι. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ δικαίωμα του, εγώ λέω τα δικά μου. Ναι, εντάξει. Μπορεί να μην θέλει. Μπορεί να έχει χυψηλόγους, μπορεί στρατηγικά να κρίνει ότι δεν είναι αυτή η περίοδος. Μαζί του, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, για μένα μιλάω. Ναι, οκ, ναι, σεβαστό. Μπορεί να παίζουν χιλιάδες παράμετροι που δεν τους ξέρουμε. Κάνει ένα πρόβλημα. Ο καθένας επιλέγει αυτό που τους συμφέρει. Εντάξει. Εγώ σαν πολίτης μιλάω. Ωραία. Και βλέπω μια συμπεριφορά εχθρική απέναντι στην ομάδα που υποστηρίζω. Και δεν θα φάω το παραμυθάκι τώρα των έργων ανάπτυξης που θα γίνουν. Μου κοτσάρε και την αναμόρφωση της ΔΕΘ. Χαίστηκα για τη ΔΕΘ, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει. Τι θα κάνει, θα μου στρώσει το πανηγύρι του χωριού. Στην ζούμπερα. Την αυτή, τέλος πάντων. Αυτά. Να φας ελαφριά Σταύρο το μεσημέρι. Με τη ζέστη δεν κάνει να τρως πολύ. Μια σαλατούλα, ένα χόρτο. Στη σκιά από το κέφαλο. Ναι. Καλή υπομονή, Σταύρο. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η σύνδεσή μας με τον Σταύρο, οι κάλες προετοιμασίες των φιλικών και των ευρωπαϊκών αγώνων είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς. Οτιδήποτε κατάστημα έχετε που χρειάζεται ράφια, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, κατάστημα ρούχων, απευθύνεστε στην Άρκον Ελλάς. Κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα χοντρικής λιανικής. Στον τύπο που θέλετε, σε κάθε διάσταση που θέλετε, ανάλογα και με το χώρο σας, η Άρκον θα φροντίσει να σας δώσει τις καλύτερες λύσεις. Θα τη βρείτε την Άρκον στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, στο τηλέφωνο 2310-723-240. Στο arcon.gr υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν και από τον Σταύρο.
Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα να επιστρέψουμε λίγο και με τον Ραφαήλ. Να πιάσουμε και το κομμάτι του βόλεϊ και του handball, γιατί υπάρχουν διάφορες μεταγραφές και κινήσεις που γίνονται τελευταίο διάστημα και θα τις πούμε όλες. Παρέα μαζί μας είναι και σήμερα τα ΝΑΚ, με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Πολλά είναι και τα καταστήματα και έτσι μισχύμα Ρωσοτέρους και πλατεία για Σοφίας και Μετέρνιαν Κόσμος και Ελευθέρως Βενιζέλος και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και μαζί μας ο Φτίκας, στη δεύτερη ώρα, πλακάκια και είδη υγιεινής, νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και πάντα με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Φροντίζει γι' αυτό ο Φτίκας, τον οποίο θα βρείτε Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό του ΠΑΟΚ 24 και για σήμερα. Είπαμε πριν ότι έχει τελειώσει και τυπικά πλέον το κομμάτι της μεταγραφής του ΕΣΥΤΗ, της απόκτησής του από τον ΠΑΟΚ. Ο Νιγηριανός μέχρι το 2023 θα είναι κάτοικος Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ το ανακοίνωσε και με ένα βίντεο, κλασικά, στα social media. Νομίζω μέσα στην ημέρα θα έχουμε και μια τοποθέτηση του πρώτη στο κανάλι του ΠΑΟΚ TV, να δούμε έτσι τις πρώτες του σκέψεις μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του. Ευλογημένος δηλώνει ο Νιγηριανός με το πρώτο του μήνυμα στα social media. Γενικότερα διανύει έτσι τις δικές του πρώτες στιγμές στην ομάδα, στην προπόνηση. Χθες στο καραόκε πάρτι που έγινε το βράδυ πήρε και το μικρόφωνο και πρωταγωνίστησε, μπορούμε να το πούμε. Κέρδισε το χειροκρότημα των συμπαικτών του και των ανθρώπων της ομάδας. Είχε και ίδιος αρκετό κέφι. Έδειξε να μπαίνει έτσι ζεστά στο group. Και όπως μας είπε και ο Σταύρος και η Ελένη νωρίτερα, δείχνει ότι δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα να γίνει κομμάτι της ομάδας. Έχει πέσει και σε μια καλή περίοδο, είναι η αλήθεια, που πραγματικά το κλίμα είναι πολύ καλό. Οπότε νομίζω ότι ο ΕΣΥΤΗ θα μπει άμεσα γενικότερα και στα πλάνα του Φερέιρα και στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη υπάρχει ένα μικρό θέμα με τον Ενρίκε που λέγαμε και πριν, ο οποίος έχει μια αμυϊκή ενόχληση στο ισχύο, προφυλάσσεται ουσιαστικά σήμερα και από αύριο θα μπει. Περιμένουμε και την απογευματινή προπόνηση αλλά κυρίως τις αυριανές για να δούμε πώς σκέφτεται ο Αμπέλ Φερέιρα την διαχείριση των δύο φιλικών του Σαββάτου με την Άλτα Βόν και την Φορτούνα Σιτάρτ στο απόγευμα στις 8. Να δούμε λίγο πώς θα αντιμετωπίσει τα δύο τελευταία φιλικά στην Ολλανδία πριν γυρίσει η ομάδα. Βέβαια, πραγματικά οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Το θερμόμετρο αγγίζει τους 38 βαθμούς τις τελευταίες ημέρες στην Ολλανδία. Είναι δύσκολες και οι ώρες εκεί. Έχουν αλλάξει προπονήσεις αναγκαστικά. Σήμερα η πρωινή έγινε πιο νωρίς και το απόγευμα η προπόνηση πάει πιο αργά. Γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για τους παίκτες και τον Αμπέλ Φερέιρα. Και αν ο Σταύρος, ας πούμε, μας έλεγε πριν ότι δεν αντέχει τη ζέστη ούτε καν όταν κάθεσε, σίγουρα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση την ώρα των προπονήσεων για την ομάδα. Εντάξει, είναι δύσκολες συνθήκες, σίγουρα δεν είναι το ιδανικό και αυτό που περίμενα στον ΠΑΟΚ όταν κανόνισαν την προετοιμασία. Απλά είναι η δεύτερη χρονιά που συναντάει κάτι στην Ολλανδία, γιατί και πέρσι υπήρχε έτσι μια αρκετά υψηλή θερμοκρασία δεδομένων των συνθήκων, αλλά φέτος η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη και είναι πολύ περίεργο έτσι το κλίμα για την ομάδα στην Ολλανδία. Από εκεί και πέρα και στο podcast υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν στο host αυτό το διάστημα, διάφορα βίντεο, διάφορες φωτογραφίες και από την πρωινή προπόνηση και γενικότερα από ό,τι συμβαίνει εκεί, και νομίζω το απόγευμα το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται ξανά στην προπόνηση για να δούμε έτσι τον ΕΣΥΤΗ και πιο ενεργό μέσα στο πρόγραμμα. Θα τον υποδεχθούν λογικά και οι συμπαίκτες του κανονικά με το τούνελ, με όλα, οπότε το απόγευμα πολλά περισσότερα και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Θα καλέσουμε σιγά σιγά τον Ραφαήλ να μιλήσουμε λίγο για το βόλεϊ, για το handball, να δούμε τι συμβαίνει εκεί, γιατί υπάρχουν κινήσεις και στις δύο ομάδες. Στο βόλεϊ υπάρχει το θέμα με τους κουβανούς, το οποίο απασχολεί και είναι ανοιχτό. Στο handball υπάρχουν και επιστροφές παικτών και μεταγραφές γενικότερα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Ο Ραφαήλ σίγουρα τα ξέρει καλύτερα από εμάς και θα μιλήσουμε τώρα μαζί. Τον έχουμε. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Καλώς ήρθες, ρε φίλε, πίσω. Ευχαριστώ, είδατε. 12.30 έπιασα βάρδια, 12.32 είναι ανακοίνωση. Ραφαήλ, ήρθες, έκανες δυναμικό comeback. Αυτό ακριβώς. Αρχικά ξεκουράστηκες, εντάξει.
Εννοείται, εννοείται. Πήραμε δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι ότι πριν λίγες μέρες το έβλεπα πάλι τέτοιο καιρό ήταν του Βαρέλα και πάλι εγώ ήμουνα. Οπότε μήπως βγήκε ο εσύ καλός, ναι. Πάλι το ίδιο πράγμα έχει γίνει. Είσαι έτοιμος για 10 ώρα. Εννοείται. Εννοείται. Είσαι διαθέσιμος, δηλαδή πάντα, συνέχεια. Εννοείται, πάντα. Ωραία, πάντα. Φίλε, αύριο πάλι και τη δική μου βάρδια που έχω πριν από σένα. Ωραιότατα, από το πρωί θα είμαι σε πάλι ξεπλωμένο. Ωραία, το κανονίσαμε αυτό. Πάμε στα δικά μας. Μπράβο, Ραφαήλ, καλά ξεκινήσαμε. Θες να το πάρουμε από βόλεϊ πρώτα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ήρθαν οι δύο οι κουβανοί την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμένουμε τον τρίτο. Θα αργήσει ο Κάλβο να έρθει γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα με την υπόθεση που είχαν πριν 3 χρόνια στην Φιλανδία. Επομένως θα περιμένουμε το τι θα γίνει από πλευράς ΤΑΠΑΟ και ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις για το μέλλον των παικτών που δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως να είναι ο Γιούρι Φιλίποφ εδώ πέρα. Έχουμε κάποια εικόνα το τι μπορεί να γίνει. Τώρα και να πούμε, θα παρεξηγηθούμε πάλι και θα γράφουν διάφορα στα social media, οπότε ας περιμένουμε ότι αποφασίσουν οι άνθρωποι της ομάδας. Πάντως για να μείνουν και οι 4, δεν νομίζω. Ναι, θεωρητικά λίγο δύσκολο από την άποψη ότι αγωνίζονται κάποιοι και σε θέσεις που ήδη είναι κλεισμένος ο ΠΑΟΚ. Εκτός αν πάμε σε ένα μοντέλο αυτό που είπαμε, στο να μείνουν και να παίζουν, να αλλάξει κάποιους αγώνες που χρειάζονται εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πολύ περισσότερο. Θα φανεί αυτό, ανάλογα με τις αποφάσεις. Το να αλλάξει μια ομάδα πρωταθλητισμού δεν είναι και ότι καλύτερο θεωρώ. Εγώ ναι, θα παίξω. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις της ομάδας, τι θα γίνει με τους Κουβανούς. Ωραία. Ακριβώς. Στα υπόλοιπα αθλήματα. Λοιπόν, στο βόλεϊ γυναικών χθες είχαμε την τυπική ανακοίνωση μεταγραφής της Σλοβένας Διαγώνιου, της Έρτσεν. Είχε συμφωνήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες ο ΠΑΟΚ. Υπήρξε ένα τυπικό θέμα με την προηγούμενη ομάδα της όμως και χθες τελείωσε και τυπικά αυτό το θέμα. Θα είναι μαζί με την Ελένη Κιώση το δίδυμο των βασικών διαγώνιων για την επόμενη σεζόν και περιμένει ο ΠΑΟΚ για την συμφωνία με την Ξένη Πασαδόρ για να κλείσει το ρόστερ του και να ξεκινήσει την προετοιμασία για τη νέα χρονιά που θα το βρει στην μεγάλη κατηγορία. Ναι. Συνεχίζει το κίνητο κινήσει στο βόλι, στο χάρτμπολ γυναικών, Ραφαήλε, που μάλλον ναι, η ομάδα θα είναι παντοδύναμη και φέτος. Ακριβώς, γιατί εκτός του ότι κράτησε τον κορμό από την περσινή σεζόν, τον πολύ επιτυχημένο κορμό που έφερε το πρώτο ντάμπλε στην ιστορία του τμήματος, επιστρέφει η Ελένη Μούρνου, μια παίχτρια η οποία έχει κάνει την δικιά της πορεία παρά το νερό της ηλικίας της στο χώρο του χάντμπολ. Για τρίτη θητεία στον ΠΑΟΚ έχει πανηγυρίσει κύπελα στις προηγούμενες 2 παρουσίες της στον Δικέφαλο. Πάρα πολύ σημαντική και ποιοτική προσθήκη, όπως και αυτή της Φωτεινής Νούσκιας, και αυτή έχει εμπειρία από την Α1 και έρχεται να ενισχύσει τον Δικέφαλο. Νομίζω ότι ξεκινάει αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες από θέση ισχύως ο ΠΑΟΚ και την νέα σεζόν, γιατί έχει μια δυνατή βάση και προσθέτει και παίχτριες οι οποίες θα δώσουν λύση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην προσπάθεια που θα γίνει για το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Ραφαήλ, ποιες ομάδες ξεκινάνε στα κοντά από το Ερασιτέχνη ή έχουμε ακόμα δρόμο? Σεπτέμβριο είναι όλες. Οι γυναίκες ποδόσφαιρο ήδη ξεκινήσαν λόγω του προβληματικού του Champions League που θα είναι στα κοντά. Το βόλι συνήθως 15 Αύγουστο ξεκινάει, αν και τα μάτς φέτος θα καθυστερήσουν λίγο να ξεκινήσουν λόγω των υποχρεώσεων που έχουν οι εθνικές ομάδες. Φιλίπποφ και τα Κουρίδης δηλαδή ήδη τις επόμενες μέρες θα λάβουν μέρος σε προπονήσεις με την εθνική στην Αθήνα. Το χάντμπολ γυναικών θα ξεκινήσει και από το πιο νωρίς φέτος. Το πρωτάθλημα ξεκινά 26 Οκτωβρίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι αρχές Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών, άρα και αυτό μέσα στον Αύγουστο θα ξεκινήσει την προετοιμασία. Νομίζω ότι γενικότερα μπαίνουμε από το μέσα Αυγούστου, ίσως και λίγο νωρίτερα, σε περίοδο προετοιμασίας για όλα τα τμήματα. Στο πρωτάθλημα της Volley League τι γίνεται? Πήραν παράταση 6 Αυγούστου οι ομάδες για να τακτοποιήσουν τις όποιες υποθέσεις έχουν τις κρεμότητες. Αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα. Νομίζω ότι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή δείχνουν να είναι η Ηρακλής και Φίνικας Σύρου, που είναι ελάχιστες οι εκκρεμότητες που έχουν για να τις τακτοποιήσουν και να πάρουν και αυτές το πράσινο φως. Άδεια έχουν πάρει μόνο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Παμβοχαϊκός. Περιμένουμε να δούμε την προσπάθεια που γίνεται από την Ελπίδα Μπελοκήπων που ανέβηκε φέτος στην μεγάλη κατηγορία. Όφη έχει κάνει και άλλη μεταγραφή, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, δεν θα έχει πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα το ερωτηματικό είναι με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και την ΑΕΚ, που γίνονται προσπάθειες για να καλυφθούν τα διοικητικά κενά ή κάποιες κρεμότητες οικονομικές που υπάρχουν με παίκτες από παλιότερα ρόστερ. Οπότε θα περιμένουμε, νομίζω, αρχές Αυγούστου να δούμε σε τι κατάσταση είναι οι ομάδες. Υπάρχει ακόμα ανοιχτό το θέμα των τηλεοπτικών.
Άρα θα είναι καυτός μάλλον ο Αύγουστος. Φαντάζομαι θα έχουμε ένα πρωτάθλημα 8 ομάδων το λιγότερο. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι, αν δηλαδή κρίνουμε ότι είναι οι 4 έτοιμες, Όφη που ανέβηκε φέτος 5, Φίνικα Σύρου και Ηρακλής που είναι κοντά και η Κηφισιά το ίδιο. Εντάξει, ξεκινάμε από μια βάση 8 δηλαδή και έρχονται και οι υπόλοιποι. Αν και 10 θα είναι πανηγύρι. Θα είναι, ναι, εννοείται. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Θα δείξει. Θα περιμένουμε. Ωραία. Αυτά, Ραφαήλ. Αυτά τα παιδιά. Πολύ. Να είστε καλά, καλή σημερινή. Λοιπόν, αυτά και τον Ραφαήλ Καδατζή για τα νέα των ομάδων του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Εντάξει, σιγά σιγά υπάρχει ενίσχυση. Αρκετά τα μέτωπα τα ανοιχτά και τα ερωτηματικά. Τη στιγμή που. Τι έχουμε αγάπη στο μπάσκετ. Καλά, εσύ. Θα δούμε τι θα γίνει και με το τμήμα μπάσκετ. Παλαμονή. Έχουμε ακόμα μέρες, εντάξει. Χορτσιανίτη στον Ιωνικό. Επίσημο. Εμένα ρωτάς. Εσύ ναι, το είδες. Επίσημο. Επίσημο. Καλή επιτυχία στο Σόφο. Ξέρω εγώ. Σε επαφές λέει είναι. Α, σε επαφές. Αλλά πάει προς τα εκεί. Και Καβαδάς. Κάνει κινήσεις ο Ιωνικός. Εντάξει, στο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι νέο. Περιμένουμε. Τώρα, αν με ρωτάς τι περιμένουμε, εγώ να σου πω την αλήθεια δεν έχω καταλάβει. Τον τετρακέφαλο του Εσίτη, πώς τον βλέπεις. Άντε πάλι, αριστερή. Σου λέω για τη γάμπα προσέχω, όχι τον τετρακέφαλο. Δεν στη γάμπα. Είναι αριστερή. Δεξιά είναι σκιά, δεν φαίνεται. Μήπως είναι. Δεν είναι γυμνασμένη. Άντε πάλι. Αυτή που είναι σκιά. Γιατί είναι. Παγώθηκες. Είναι σε καλή κατάσταση ο άνθρωπος, εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε το Σάββατο, είτε στο ένα φιλικό είτε στο άλλο. Στις τελευταίες υποχρεώσεις της ομάδας πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, να πάρουν οι παίκτες 2 μέρες, φαντάζομαι, ρεπό και στη συνέχεια να έχουν μπροστά τους 7-8 γεμάτες μέρες για να προετοιμαστούν για το πρώτο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ένας Άγιαξ που δεν έχει κάνει ακόμα κάποια κίνηση. Δεν χρειάζεται. Πέρα από αυτές που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα και με παραχωρήσεις και με μεταγραφές. Και καμιά απώλεια να έχει δεν θα μας χαλάσει. Ναι. Κανένα να νομίζω. Και νομίζω το Σάββατο έχει και τελικό Super Cup. Ναι. Άγιαξ PSV Eindhoven στις 7. Ναι. Στο Johan Cruyff θα γίνει ο τελικός Super Cup. Θεωρώ σίγουρο ότι θα υπάρχει άνθρωπος στο ΠΑΟΚ στις κερκίδες. Γιατί όντως θα είναι ένα Πολύ καλό δείγμα. Δεν το λες φιλικό. Είναι επίσημο παιχνίδι. Υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ Άγιαξ και Eindhoven. Δεν νομίζω ότι ο προπονητής θα κρύψει στοιχεία εν ώψη ΠΑΟΚ. Νομίζω θα βάλει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Οπότε θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να βγουν συμπεράσματα λίγες μέρες πριν την πρώτη μάχη του Δικεφάλου με τον Έαντα στο γήπεδο της Τούμπας. Θα δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, αλλά και ξαναλέω υπάρχει μια νηνεμία σχετικά στον Άγιαξ και στις μεταγραφές και στις αποχωρήσεις, παύλα, πωλήσεις. Τίποτα, είναι αυτό που έλεγε ο Σταύρος. Το παιχνίδι είναι 6 του μήνα, γύρω στις 4-5 να βγουν 1-2 τραυματισμοί στον Άγιαξ. Σημαντικό παικτών, όχι δεύτερες επιλογές. Και όλα καλά. Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Γιατί είσαι τέτοιο. Έτσι. Τι θες δηλαδή. Βαριέμαι να το διολογήσω. Τι θες δηλαδή, να είναι στο 100% όλοι. Όχι, φίλε, όλα κομμάτι του παιχνιδιού είναι. Ναι. Να πάθει κάποιο κάτι. Και χτύπα ξύλο, μου πάθει κανείς κάτι από τον ΠΑΟΚ. Αυτό. Το πλάνο αυτό. Δεν βγάζει πολύ καλοσύνη πάντως να ξέρει να πάθει κάποιο κάτι. Ρε εσύ, δεν ακούγεται καλά. Τη μία μου λες ότι τους λυπάμαι όλους. Και ότι είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Την άλλη μου λες. Δεν είπα ότι είσαι καλός άνθρωπος, είπα ότι λυπάσαι όλους. Ότι τους λυπάμαι όλους. Το άλλο σου το βάλε. Το πρόσθεσε. Το έχει πει το έχει εύκολο το κρίμα ο ένα κρίμα. Ε, κρίμα, ωραία. Και τώρα που σου λέω. Να πει κρίμα για να του παίξει το Άγιαξ. Όχι. Καλά, αν πάθει τώρα χιαστό. Προφανώς και θα είναι κρίμα. Άρα δεν είσαι καλός άνθρωπος, γιατί ο καλός άνθρωπος αγάπη εύχεται καλό για όλους τους ανθρώπους. Εντάξει, συζητήκες όταν εύχεσαι καλός αυτόν και κακός τον άλλον, δεν είναι γνώρισμα υπάρχει, του καλού ανθρώπου. Υπάρχει και ένα αλλά πάντα σε όλα. Δεν εύχομαι κάτι σημαντικό. Ένα διάστημα να πάθει 2 μέρες πριν, να μην προλάβει να παίξει. Ναι. Το διάστημα δεν είναι σοβαρό. Δεν ακούγεται πολύ καλό, ξέρω αυτό. Όχι, ρε. Το διάστημα τι είναι. Δεν είναι δείγμα. Το διάστημα είναι σε κρατάει κάμα 2 μέρες εκτός. Ε, ίσα δεν παίζει το παιχνίδι και είσαι μετά καλά. Ναι. Δεν είναι κακό.
Δεν είπαμε να πάθει ο άλλος χιαστό, να πάθει τι να πάθει. Λίγα πράγματα, μικρά, ίσα ίσα για να είναι λίγο πιο εύκολη η κατάσταση. Μάλιστα. Θα μας πεις κανένα σημείο τέννις, έχει τίποτα. Έχεις κολλήσει με... Έλα ποδόσφαιρο, πες. Δες λίγο, τι έχεις δει. Ποδόσφαιρο σήμερα από τα μάτς που θα ασχολιόμουν με μια πρώτη ανάγνωση. Πέσει Ισπανιόλ καταρχάς. Πάνε χαμηλά. Θα ήταν ένα παιχνίδι αυτό της ΑΕΚ Λάρνακας με τη Λεύσκη Σόφιας. Όχι ούτε καν. Νομίζω άλλο. Μπορεί να βγει κάτι καλό. 2-0-8 άσος, 3-30 το χ, 3-75 το διπλό. Έλα, πάνε σε αυτά τα νορμάλ. Περίμενε. Τι κοιτά τώρα. Όχι, δε. Ψάχνουν νορμάλ. Δεν θέλω να πω τίποτα. Παίζει Ισπανιόλ. Αμπερτί. Παίζει. Σκοπός είναι να δούμε παίζει. Και τον αντίπαλο, αγάπη. Μα τα ξέρουμε τα μάτς. Πάνε χαμηλά, σου λέω. Τα είδα. Παίζει Παρτιζάν. Παίζει ο Άρης. Τον Άρη τον είπαμε και τον Αντρόμητο. Είναι να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, όχι τι αποδόσεις έχει. Να, Γάνδη Βιτορούλ. Έχουμε και εικόνα από, από τη Γάνδη. 1,60 ο άσος. Δεν το παίζα. Με την εικόνα που έχουμε. Δεν το παίζα. Λέγκια Βαρσοβία Σκόπιο. Πολύ χαμηλό ο άσος. Εσπανιόλ Στιάρναν που παγώθηκε με την Ισπανιόλ. Παίξε αγάπη του 1-0-3. Παγώθηκε, δηλαδή με έχει φάει. Παίξε άσο και over τη ζύμηση. Το ξέρω ότι παίζει Ισπανιόλ. Άσο και over τη ζύμηση, σου λέω. Παίζει, δεις πόσο είναι. Άσο και over 3,5. Ναι. Κατέβα. 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 Κάπου εδώ είσαι. Άσο και over 3,5, περίμενε. 1,70. Τι μια χαρά είναι. Αυτή είναι η επιλογή σου, δηλαδή. Όχι μόνο αυτή, και άλλες έχουμε. Πάμε άλλο. Σπάρτα Πράγας, Τραμπζονσπορ. Όχι, δεν θέλω. Τούν Σπάρτακ Μόσχας. Όχι. Τωρίνο Ντέμπρετσεν. Πόσο είναι εδώ. 1,17. Όχι, ρε, ο άσος. Αυτά είναι. Τι θα είναι, λογικό δεν είναι. Μπες. Να δούμε λίγο άλλα. Με ταλαιπωρείς, αγάπη. Βάλε. Άσο και βαρινάμιση. Α, είσαι. Παίζεις πολύ ρίσκο. Εντάξει, ρε, τι θες. 1,33. Μετά από 70 μια χαρά είναι. Λοιπόν, άλλο. Αγάπη. Έλα. Πάμε στο τένις που είσαι καλή. Δεν έχει τένις τώρα, μωρέ Στέργιο. Παίζουν όλα τα Grand Slam. Δεν έχει τώρα. Δεν έχει. Όχι, προφανώς. Βλέπω εδώ Αμβούργο, βλέπω. Αυτά είναι ATP απλά. ATP απλά, μάλιστα. Δεν είναι Grand Slam. Ωραία, με κούρασες. Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Πόπο, ρε φίλε, μια ταλαιπώρια είσαι. Δεν έχει σταυρώσει σημείο στο τένις. Είπε ο άνθρωπος που έβαλε τον Άγιαξ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό σε φιλικό παιχνίδι. Και ο Άγιαξ έχασε 2-1, ρε φίλε. Ήμουν ο πρώτος που τιμωρώ τον εαυτό μου. Για τη μεγάλη βλακεία που έκανα. Να μπερδέψω ένα φιλικό με 5 επίσημα. Άρα, Στέργιο, ποιος δεν πετυχαίνει σημείο. Λοιπόν, εύκολη αγάπη. Απάντηση, έλα. Πες μου τους χορηγούς τώρα. Με δω και 45 λεπτά. Με το Σταύρο μιλούσαμε. Νιώθω λίγο κουρασμένο γι' αυτό. Και με έχεις κουράσει και εσύ, αλλά είναι και από τη ζέστη. Λοιπόν, η σύνδεσή μας με την Ολλανδία και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες. Και στα δέσεις που θα ακολουθήσουν η περιγραφή των φιλικών αλλά και των ευρωπαϊκών αγώνων του ΠΑΟΚ είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς. Η καλύτερη λύση για όσους έχετε καταστήματα που χρειάζονται ράφια, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φαρμακεία, καταστήματα ρούχων. Ανάλογα με το χώρο σας και τις επιθυμίες σας, η Άρκον κατασκευάζει κάθε τύπου ράφια και σε κάθε διάσταση τα τοποθετεί και πραγματικά δίνει άλλον αέρα στο κατάστημά σας και το κάνει και πιο λειτουργικό. Άρκον Ελλάς θα τη βρείτε στο τηλέφωνο 2310-723-240 στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου και στο υποκατάστημα στην Αθήνα καθώς και στο arcon.gr. Την προετοιμασία του ΠΑΟΚ προσφέρει και το Ότο Καλογεράς με 3 καταστήματα Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr με ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις φανοποιείου, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, ενώ την προετοιμασία προσφέρουν και οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος από 59 ευρώ το εξάμεινο για το αυτοκίνητό σας ασφάλιση για όλη την Ελλάδα. Οι χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση των αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία. Πριν ανανεώσετε την ασφάλειά σας, ζητήστε μια προσφορά από τον Μαργαριτόπουλο και θα αντιληφθείτε ότι όντως είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Υποχρέωση του Μαργαριτόπουλου να φροντίζουν τα συμφέροντά σας πριν και μετά την ασφάλιση. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Θα πάμε στα ΝΑΚ τώρα. Πάμε, ναι. Τσιμισκή μέρα στο τέλος. Μας βολεύει, νομίζω. Ωραία. Θα πάμε εμείς στα ΝΑΚ τσιμισκή μέρα στο τέλος. Εσείς μπορείτε να πάτε και πλατεία για Σοφίας, αν είστε πιο κοντά. Και με Τρένιαν Κόσμος και Ελευθέρως Βενιζέλος. Και υπάρχουν πάρα πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά.
Και στο κέντρο είναι πάρα πολύ καλές τιμές και πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Και μαζί μας στη δεύτερη ώρα ο Φτύκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής, νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Ποιος ακολουθεί, Χρυσό, ο διευθυντής ή επιστρέφει σήμερα ο... Λοιπόν, θα μείνετε στο Λίμπερο. Επιστρέφει από ό,τι μαθαίνω ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Στη συνέχεια φυσικά και ο Γιώργος Ζαγόρας. Θα υπάρχουν φυσικά και συνδέσεις συνεχώς με την Ολλανδία για οτιδήποτε προκύψει από το στρατηγείο του ΠΑΟΚ στις κάτω χώρες και πιο συγκεκριμένα στο Χόρστ. Και φυσικά συνεχής ενημέρωση στο ΠΑΟΚ 24 με βίντεο, φωτογραφίες και από την προετοιμασία και γενικότερα από όλη την ασπρόμαυρη επικαιρότητα. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12.